φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε και αύριο το μεσημέρι θα είμαστε, λέει, 1 με 4. Οπότε κάνουν απεργία οι δημοσιογράφοι. Εσύ τραβάς το κουπί. Τρώμε τη φόλα εμείς. Έχουν, λέει, απεργία οι δημοσιογράφοι. Στεναχωριέται πολύ ο κόσμος, ξέρεις. Δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμος, αλλά βλέπω ότι όταν κάνουν αυτή η απεργία, εσύ που δεν είσαι και γεγραμμένο, πώς λένε, έχουν στην ΕΣΥΑ, πώς είναι αυτά τα. Ναι, όταν πεθάνω, δεν θα στείλουν Στεφάνη στην κηδεία. Ναι, εσύ τραβάς το κουπί, αυτό είναι το γεγονός. Εγώ και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, ο μεγάλος, θα πούμε. Ο Γρηγόρης δεν κάνει απεργία. Ο Γρηγόρης, κοίταξε, όσο καιρό ήθελε να τον βάλουν μέσα εκεί να έχει τα προνόμια, έκανε απεργία. Όταν είδε ότι τον πετάνε έξω και δεν τον βάζουν, είπε δεν κάνω απεργία. Κοίταξε, αλλά λέω ότι είναι δημοσιογράφος, αλλά όταν γίνονται απεργίες έρχεται και κάνει εκπομπή. Τώρα τι να σου πω, είναι μπερδεμένη κατάσταση χρόνια τώρα αυτή. Και Νικοσκούλικο να πούμε, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου. Την καλημέρα μου για την ακρίβεια. Δύο φορές τον χρόνο έρχεσαι στο ραδιόφωνο, ούτως ή άλλως εσύ. Εντάξει, τι. Δεν είσαι τακτικό σταμόν, αλλά είσαι φίλος μου και μιλάμε στο τηλέφωνο μέρα παραμέρα, κάθε μέρα. Κάπως έτσι, να πούμε, λέμε τα θέματά μας. Άλλωστε εσύ, το Κόρντοβα και η Μίνη, ξέρετε τα μυστικά μου όλα. Εσύ το Κόρντοβα και η Μίνη. Βέβαια, η Μίνη ξέρει. Αλλά θα πρέπει να μα φαλήσει ο Μαλάτος με αυτό το οποίο λέω. Ναι. Ο Μαλάτος. Λοιπόν, τι λέει, πώς τα είδες τα πράγματα. Εντάξει, κοινωνικός πώς είμαστε. Νορμάλ, φυσιολογικά, όλα πάνε. Με τρόμαξες τώρα στα μάξη που γυρνούσαμε. Με τρόμαξες, μου είπες ακόμα δεν είδες το τέλμα της Ελλάδος. Ναι, με έχει ακόμα να πάει κάτω. Εγώ διαφωνούσα μαζί σου, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Εντάξει, και εγώ είμαι αισιόδοξος. Το πρώτο θέμα είναι να έχεις κάπου να στηρίξεις την αισιοδοξία σου. Μου είπες θα κυκλοφορούμε με Καλάσνικοφ μετά από 7 χρόνια, 5 χρόνια. Αν πεθάνουν οι καφεδάκι θα πιούμε και νερό. Ναι. Λοιπόν, μου είπες θα κυκλοφορούμε με Καλάσνικοφ, αν πεθάνουν οι πολύ γέροι, οι συντάξεις τι θα γίνουν. Με τρομοκράτησες, θα πούμε, μου μαύρισες την ψυχή, να πούμε. Τι. Θα έρχονται πιο μπροστά τα λένε, δεν έχει την ώρα της εκπομπής. Παραγγελία την ώρα της εκπομπής δεν παίρνουν εκείνοι. Τι έγινε, Λονδίνο έχουμε πρωτόκολλο με την παραγγελία. Λονδίνο.
Δεν σε τρομοκράτησα. Δεν είχα σκοπό να σε τρομοκρατήσω, απλά. Με στεναχώρησες, γιατί εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Κοίταξε, είναι, αν είναι κάποιος αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, πρέπει κάπου να το στηρίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Εσένα δικιά σου αισιοδοξία πού ξεκινά, πού πηγάζει δηλαδή. Μπορεί να γίνει πόλεμος και να μειωθούμε και να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Να, αυτό ελπίζω. Μπορεί να μειωθούν σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, εμείς εδώ πέρα μια γωνιά είμαστε. Εγώ μιλάω για παγκόσμια. Το παγκόσμιο για να σε πιάσει και εσένα να σε βοηθήσει αυτό που λες. Θα περάσουν κάποια χρόνια τα οποία. Δεν είναι, δεν έχει να κάνει. Πρέπει να το στηρίζει αυτό κάπου που λες. Εξάλλου δεν μας μένουν και πολλά χρόνια. Μας δεν. Εσένα πόσα καλογέρια σου μείναν ακόμα. Πόσα μου διάλεξε ακόμα να δεις, ρε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ναι. 54, 58, 62, 66, 70. Άλλα 5 να μην δω. Εντάξει. Άλλα 5 θα δω, μου είναι διάλεξε. Αν έχεις, ρεύμα να δεις, θα τα δεις. Γιατί αν έχω ρεύμα. Αν έχω ρεύμα θα τα δω. Αν έχω ρεύμα θα τα δω. Είναι κοινικοσκούλικο να πούμε. Είμαι σε μια ταβέρνα τώρα στο Τριάδι, να πούμε εκεί στο Φαρσαλινό. Τρώγαν κάτι σουπεράδες από τη Θέρμη εκεί και κάναν σχέδια. Κάτσε ρε, από τη Θέρμη στο Τριάδι βρεθήκαν αυτοί και να φάνε. Τι, το Τριάδι με τη Θέρμη δύο βήματα είναι, να πούμε. Αυτό να μου πεις. Κάποτε εκεί... εσύ σουπεράδες, όπως λες και εσύ, πηγαίνανε, μιλάμε σε αφάν και τώρα πηγαίνανε, πέσαμε στο Τριάδι και μαζεύονται. Μπράβο τους. Είναι μια χαρά τα παιδιά. Κάναν σχέδια. Τι σχέδια κάνουν. Πού θα πάει ο Άρης, τι θα κάνει ο Άρης. Επί χάρτου. Εγώ τους άκουγα εκεί, θέλουμε επενδυτή. Κάτσε. Το τραπέζι. Θέλετε επενδυτή. Θέλουμε. Εσύ πήγες σε μια ταβέρνα. Πήγα. Υπήρχε μια παρέα σουπεράδων. 6. Βρε και 16 και 106 ήταν οι άνθρωποι. Ναι. Να είναι εκεί που είναι. Νεαρή, λοιπόν. Πιο νεαρή. 30. Νεαρή ηλικία. Άρα είναι από τους σουπεράδους στους οποίους συμπαθείς. Ναι. Δεν ανήκουν σουπεράδους στους οποίους δεν συμπαθείς. Οπότε είσαι. Όχι από τους παντρούς, ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Και δεν τους προέτρεψες να εκφράσουν τις απόψεις του με μια μεγαλύτερη δυναμική ή απλά άκουγες τι λέγανε. Αφού μπήκα στην κουβέντα, ρώτησε. Α, μπήκα στην κουβέντα. Λείπει ο μάτς από τη 40η, δεν λείπει, ναι. Λέω, όταν. Γιατί λέει εσύ λες ότι θα σωθούμε, να πούμε, πάμε να σωθούμε. Και ο Μπουτάρης λέει τέτοια πράγματα, να πούμε, και τρολάρει ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης έγινε στα 70 φεύγα του, έχει και άποψη για το ποδόσφαιρο. 74, γιατί όταν σας τάχωνε στο μπάσκετ είχε άποψη. Καλά γιατί ήταν ό,τι έχωσε στο μπάσκετ και τα λοιπά, δεν το πήρε πίσω. Γιατί το πήρε πίσω. Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω να άφησε και τα λοιπά καμία καρτέλα ο Μπουτάρης που να χάρισε χρήματα. Ρωτάω εγώ το. Γιατί, συγγνώμη, ο Μπουτάρης δεν χάρισε χρήματα για να γίνει. Δεν νομίζω, δεν έχω φυτά. Τα έπαιρνε πίσω, πώς τα έπαιρνε. Δηλαδή, ναι, μπορεί να έκανε κάποιες ευκολίες. Δεν έχω την αίσθηση. Δεν πιστεύω ότι ο Μπουτάρης έδωσε χρήματα το οποίο να μην τα πήρε πίσω. Κασέρι έδινε. Ωραία. Βαλίτσες έδινε. Οπότε αγνώμονες. Γιατί αγνώμονες, ποιοι τον κάναν δήμαρχο. Αγνώμονες, ποιοι τον κάναν δήμαρχο. Εκεί τι είναι που τον κάναν δήμαρχο. Δηλαδή, ο Μπουτάρης ήταν άνεργος, δεν είχε να φάει. Και το κάνατε δήμαρχο και κονόμησε. Κοίταξε, αν πιστεύεις ότι. Κάτσε. Το κάνατε χάρη να πούμε. Περίμενε. Πήγατε όλοι σου. Παλιοί σου περάσουν στο Δήμο να πούμε. Όλοι χοντροί εκεί. Σπάσατε όλες τις καρέκλες. Κάτσε. Επί Μπουτάρη μπήκαν αυτοί. Επί Παγιοργόπουλου μπήκαν. Ναι. Λοιπόν. Ωφελημένοι από το Δήμο είστε. Πολλού τεμπέλη δεν είναι. Δεν είμαστε. Μιλά με άνθρωπο τον οποίο τι απόψει ειδικά για το σύνδρομο τη ξέρει. Δεν θα ξαναλέμε τα ίδια. Δεν χρειάζομαι να. Λοιπόν. Και λένε τώρα αυτοί, λέει, μα τρολάρε Μπουτάρη, κουφάρα Μπουτάρη. Λέγανε, λέω, μισό λεπτό. Βγήκε η ΠΑΕ Άρης, λέει, η επίσημη να δώσει, ας πούμε, το στόχο στο λαό της. Να κάνει μια press conference. Να κάνει μια press conference, πώς λες, να πει ο στόχος φέτος είναι το πρωτάθλημα. Είναι η πεντάδα. Να το ξαναπώ, είναι δεν το κύπελλο και η σωτηρία. Δεν μας είπατε τίποτα. Δεν μου λες, μπορείς να καθορίσεις. Να, οι Παοξίδες λένε εκεί. Θέλουμε τάμπλ του χρόνου. Κάτσε, οι Παοξίδες λένε. Ναι. Τάμπλ θέλουμε. Ναι. Το λέει. Αν δεν πάρω Νταμπλ, είναι. Αν πάρω ένα από τα δύο, αν δεν πάρω του χρόνου πρωτάθλημα, είμαι αποτυχών. Λέει. Ο Ηρακλειδές έβγαλε τον Κατσιαμπή, λαλαλό. Να κρατηθούμε στην κατηγορία στη Β' Εθνική, 8η, 9η, 7η, 10η, ξέρω. Ναι, εντάξει. Έχουν στόχο μια καλή πορεία. Αυτό δουλεύει, θα πέσει. Δουλεύει, δεν πέφτει. Έκανε και σέρβις. Μια χαρά. Λοιπόν, οι Αργεντίνοι δεν μας είπατε. Η Καλαμαριά, ας πούμε, δεν μας είπε του χρόνου. Ο Κάλλας, να πούμε. Ο Κάλλας συνεχεί, είναι κανονικά όλα πάνε. Γιατί να μην είναι. Ρωτάω, δεν ξέρω. Δεν, εγώ σου είπα, μια φορά το χρόνο έρχομαι. Τον ήθελε τον Κάλλα φέτος στην Αλφα Εθνική. Όχι. Δεν τον ήθελε. Όχι. Τον Καρατζίδη, μάνατζερ στη θέση του Μυροφορίδη εκεί να χτυπάει το κατεστημένο. Δεν τον θες. Δεν πάει να χτυπήσει κανένα φράπε. Δεν γουστάρει, να πούμε. Εντάξει, δεν θες. Δεν είμαι αυτή, δεν έχει να κάνει. Δεν είσαι αυτή τη κουλτούρα, να πούμε. Όχι. Εγώ σου λέω ότι ειδικά για τον Άρη και όλες τις ομάδες οι οποίες έχουν θέμα γενικότερα βιωσιμότητος, θα πρέπει να ξέρουν αρχικά
πόσες ομάδες πέφτουν, να ξέρουν με ποιους κανόνες θα γίνει το ποδάθλημα. Τώρα να λέω. Σαν εσύ ψάχνεις να βρεις πόσες ομάδες πέφτουν. Σωστό. Είσαι σωστός άνθρωπος. Μα δεν έχει να κάνει σαν κοινικός άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει σαν Αργιανός οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μου πει, δηλαδή, συγγνώμη, το ότι υποστηρίζω τον Άρη, τι σημαίνει ότι υποστηρίζω κάθε μέρα και μια άλλη ομάδα. Δεν ανήκω στους ανθρώπους οι οποίοι ανάλογα με το αν η ομάδα τους βγάζει έναν ψυχισμό θα την ακολουθήσουν διαφορετικά. Το τι ομάδα υποστηρίζει είναι ουσιαστικά τα παιδικά σου χρόνια. Είναι χιλιάδια πράγματα. Ο Ξανθιώτης έχει ταρακουνηθεί και στέλνει μήνυμα και λέει: οι δηλώσεις του Μπουτάρη λένε την αλήθεια για τον Άρη. Άρε συγχαρημένα λύκια, μην ζητάτε χαϊκιλίκια. Με το ζόρι να σωθείτε ούτε στον παπά να μην το πείτε. Έγραψε και στο. Είναι αντιαργιανός, είναι αντιπαναθηναϊκός, είναι αντιαεξής. Είναι εγώ ξέρω πάντω από ό,τι βλέπω. Είναι φιλοπαοξή, φιλοολυμπιακό γιατρό είναι. Κοιτάξτε, αδικείται, μπορεί να βγάλει κάλλιστα μια πάρα πολύ ωραία ποιητική συλλογή με αυτά τα λογίδρια τα οποία συγγράφει. Τα μηνύματά του δηλαδή θα είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Ναι. Παρέθεση. Ναι, και αγγίλια, άμα θες. Του καμένου αδερφή, χοντρή κι αυτή είναι. Τη ρίξανε κουτάκι να πούμε οι Ολυμπιακοί, αλλά το παιχνίδι συνεχίστηκε. Γιατί τι έγινε αυτό. Πού έγινε αυτό. Είναι προπονήτρια στη Βουλιαγμένη. Και επίσης Ολυμπιακός που σε βόλει στο πόλο. Στο πόλο, ρε. Α, στο πόλο, μάλιστα. Λέγανε, τη ρίξαν πράγμα για τον αδερφό της τον Καμένο. Αυτή τους έκανε κάτι χειρονομίες, κάτι αδερφή δάχτυλα. Αδερφή του υπουργού ή αδερφή του βουλευτή. Γιατί υπάρχει και βουλευτής Καμένος που είναι στο ίδιο κόμμα και υπουργός. Ο Καμένος, ρε. Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ναι, τον υπουργό. Τους έκανε κάτι δάχτυλα αυτή και τα λοιπά. Τραβάνε κάτι κοτρόνια από πάνω οι γάβροι. Πάει να κάτω τη χοντρή να πούμε. Πάει χοντρή κάτω. Το παιχνίδι μας συνεχίστηκε. Αδικία. Λες δηλαδή ότι επειδή δεν είχαμε Grexit στην μπάλα, δηλαδή στο πόλο. Συγγνώμη, στο πόλο. Είχαμε Grexit στο πόλο, δηλαδή τι θα κάνουμε. Τα πιο ευγενή αθλήματα, άμα γίνει κάτι τέτοιο, έχουμε διακοπές. Τι ευγενές άθλημα, expects πόλο, δεν ξέρω τι από κάτω. Ενώ δηλαδή άθλημα το οποίο. Ευγενές. Ευγενές άθλημα με τις επαφές που έχει το πόλο. Ναι. Εσύ που δεν ήσουν και το υγρό στοιχείο εκεί πέρα, θα το έχει πολύ ξύλο στο πόλο. Να μα πούνε και αυτοί που έχουν παίξει πόλο. Δεν μ' αρέσει το υγρό στοιχείο εμένα. Στη θάλασσα δεν μ' αρέσει. Αλήθεια, μια. Ναι. Λοιπόν, εσύ μέχρι τώρα έφερε ανθρώπου οι οποίοι μιλάγανε, συζητάγανε, έλεγαν τι απόψει του. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακουστούν μια φορά και οι απόψει του Κωστή Ραπτόπουλου. Δηλαδή πώ θα νιώθε να συνεντευξιαζόμενο στην εκπομπή σου. Συνεντευξιαζόμενο. Ναι. Άβολα. Γιατί άβολα. Γιατί εγώ είμαι τώρα που κάνω ερωτήσεις, εγώ χώρομαι, εγώ κάνω. Δεν θέλω να έρθω, φέρνω εγώ τους άλλους. Και με κάποιον άνθρωπο που είπε στην αρχή, χωρίς να είναι αυτό προγραμματισμένο, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα μυστικά σου να σου κάνει και ερωτήσεις, δεν το θες δύο φορές. Σωστό. Καλή εκπομπή, παικταράδες μου, λέει ο Κλόπ, ο δικηγόρος. Να είναι καλά. Σε σένα και στο Βασιλάρα. Όπως και αν είναι, όπως θέλω γνώμη μια συνολική αποτίμηση του κυρίου Γραμμένου. Σας ευχαριστώ και αναμένω μια. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Και σαν νομικό το έθεσε πολύ σωστά. Μεγάλα είναι ο φραπές. Ναι. Και ζάχαρη μέσα. Καστανή. Καστανή ζάχαρη. Και εμένα ελληνικό με έφερε. Γιατί έφερε φραπές αυτόν. Το δικό μου μια κουτσουλιά είναι μπροστά σε αυτόν τον τώρα. Το δικό μου το στομάχι μια χαρά είναι. Το δικό σου έχει παλιδρομήσει. Πολύ καφέ πίνει. Έτσι κι αλλιώ δεν πίνει καφέ. Εντάξει. Μεράκι, δεν τον έχει κιόλα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι. Γεια λέγε. Λοιπόν, και τη γνώμη του Βασίλη ειδικά, ναι. Αποτίμηση για το έργο του Γραμμένου. Γραμμένου στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ. Στην ΕΠΟ ή στο ΟΜΠΑΟ. Γιατί ο Γραμμένος χωρίζεται σε δύο. Αν πρόσφερε στον ΠΑΟ και αν πρόσφερε στην ΕΠΟ. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στον ΠΑΟ και είναι δυσαρεστημένη. Γενικότερα όμως, μια ουδέτερη αυτή τι λέει. Πιστεύω ότι ο Κλόπ θα καταλάβει την προσέγγιση μου. Είναι από τις θεσμικές θέσεις. Ναι. Οι οποίες ένας άνθρωπος θέλει να τις έχει. Γιατί ουσιαστικά δεν κάνει κάτι μόνος του. Κάνει ό,τι του λένε ό,τι του πούνε άλλοι. Καρτάκια στο Κλόπ. Όχι ο Κλόπ, καρτάκια στο Κλόπ. Καρτάκια στο. Όχι, δεν το λες καρτάκια, απλά δεν έχει και επιλογές να κάνει κάτι. Ναι. Όταν ο Σκόρτας το είχε πει ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια. Ναι. Τώρα αυτός να έχεις βουβάλι μέσα... μιλούσε ως κουκουβάγι ή ως βατράχι. Δεν θέλω να εκφραστώ και για τον αγαπητό δοντίατρο. Εντάξει, προσωπικές απόψεις είναι αυτές. Αγαπητό, ε! Βέβαια, εξαιρετικό σκύλος. Λοιπόν. Εκεί τώρα είχες μέσα, σαν Γραμμένος, να κρατήσεις μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα Μελισανίδη και σε ένα Σαββίδη. Ναι. Δύο ανθρώπους με έντονες προσωπικότητες, με έντονο πολιτικό, με κοινωνικό προφίλ, με ομάδες με λαϊκό αίρισμα. Και έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να λειτουργήσει σαν ισορροπιστής. Ναι. Πιστεύω ότι το μόνο πράγμα το οποίο δεν κατάφερε ήταν να λειτουργήσει σαν ισορροπιστής. Ναι.
Κοίταξε. Σαν αυτό... ισορροπιστής ως προς τον εαυτό του. Όχι. Τώρα. Ο γραμμένος μπήκε στην ΕΠΟ. Δεν ξέρω, υπάρχουν, έχω έλλειμμα γνώσεων σε μερικά βασικά θέματα. Ναι, θα δηλαδή, πω εγώ. Ο Γραμμένος, για παράδειγμα, εκλέχθηκε. Εκλέχθηκε με συγκεκριμένη πενταετή θητεία, με τριετή. Μπορεί να τον αλλάξουν όποτε θέλουν. Όχι, επόμενες εκλογές. Μπορεί να παραιτηθεί όποτε θέλει. Εντάξει, ο ίδιος. Αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, να τα πω λαϊκά εγώ και απλά. Το Γραμμένο τον ανεβάσανε εκεί με τις πλάτες του ΠΑΟΚ για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ο Τσιγκουναράς από κάτω, ο Μελισανίδης, γάτα, σου λέει: εσύ είσαι το Γραμμένο, παίρνει χαρτοφυλακίου, πώς τα λένε, άνευ χαρτοφυλακίου, τον Κοκαλιάρη. Τον κύριο Θωμά Μητρόπουλο. Δηλαδή. Ο Θωμάς Μητρόπουλος δουλεύει για τον. Πώς το λένε, για τον Μελισανίδη. Ο Θωμάς πόσα χρόνια είναι, πόσο χρόνο είναι. 65. Είναι 65. Ναι. Ξέρεις που έχω καταλήξει και πες μου αν έχω άδικο. Εσύ πες μου τώρα, το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Έτσι. Ναι. Ο ένας είχε τον Γραμμένο και ο άλλος είχε τον Θωμάτο Μητρόπουλο. Ναι. Λογικό δεν είναι, το πάρει η ΑΕΚ. Αν είναι η ομάδα. Εγώ πιστεύω ακόμα και τον Βασίλη τον Καγκάτση στα καλά του να είχε ο Ιβάν. Ναι. Με απέναντι τον Θωμάτο Μητρόπουλο, πάλι ο Θωμάς έκερδε. Ναι, ακόμα και ο Καγκάτση. Φαντάζομαι τώρα δηλαδή τι γίνεται. Να τα λέμε στον κόσμο ανοιχτά τι γίνεται, να μην λέμε τώρα. Άποψη καταθέτω, δεν έχω κάτι να το αποδείξω, απλά είναι η άποψη. Ακόμα λες. Που τον Μπίλι τον έχει σε μεγάλο σεβασμό. Εγώ. Τον Καγκάτση. Δεν τον έχω σε σεβασμό. Σε σεβασμό, δηλαδή παραγωγικό. Κοίταξε, για μένα τον έχει. Θα τον ήθελε στον Άρη, για παράδειγμα. Να ασχολείται εκεί με τα παρασκήνια και με τα αυτά. Θα το γούσταρε. Θα σου πω το γιατί όχι δεν θα τον ήθελα. Όχι, δεν θα τον ήθελε στον Άρη. Λοιπόν, γιατί, θα σου πω το όταν λες αυτό γιατί και τα λοιπά, λέω στην ομάδα τον ήθελε. Θα σου πω το γιατί δεν τον θέλω, ούτε στην ομάδα γιατί, ούτε σε καμία γιατί ομάδα. Γιατί πέραμε του Αριανού εκεί στο Τριάδι που ήμουνα, λέγανε καμπότε γιατί να μην έχουμε τον Ιβάν. Μα όταν λέω ήρθε ο Σκόρδα τον έδιωξε, κατάλαβε. Δεν ήθελε να. Λοιπόν, κάτσε τώρα με τον Κάλλας, θα πούμε. Ναι. Θα σου το πω πολύ απλά. Για πε. Πότε πήρε η Ελλάδα μπάσκετ στο μπάσκετ ευρωπαϊκό? Το 1987. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Από το 1987 μέχρι και το 2018 το μπάσκετ έχει μια σταθερή ανωδική πορεία. Έχεις πάρει και άλλα ευρωπαϊκά, έχεις πάει και τελικό μουντιάλ στο μπάσκετ. Αντίστοιχα, έχεις μια αναγνώριση, μια καταξίωση. Ναι. Η Ελλάδα το 2004 με Καγκάτση δεν πήρε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Το πήρε. Ναι. Από το 2004 μέχρι το 2018 η πτώση είναι αδυσόπιτη. Αδυσόπιτη. Ναι. Λοιπόν, οπότε ναι. Από τη μία να μου έλεγες να ήθελα το Βασιλακόπουλο στον Άρη στα καλά του, να πω ναι. Τον πρόεδρο της ΕΟΚ του μπάσκετ. Κάτσε, δεν πρόσφερε κάτι σε ό,τι αφορά το άθλημα. Ήξερε να ξέρει να έχει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις. Ναι. Αλλά προς όφελος ιδίων. Ναι. Εγώ λέω όχι προς όφελος του αθλήματος και γενικότερα. Φρετίζει όλες το άθλημα. Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ωφέλιμο της όλης κατάστασης. Ο ένας του δόθηκε η δυνατότητα με το Θεό να έχει κινηθεί, δεν ξέρω ακόμα τι, να έχει πάρει κτλ. Ένα ευρωπαϊκό, να έχει κάνει κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Ναι. Και δεν παρουσίασαν το 2004 μέχρι σήμερα απολύτως τίποτα. Ναι. Οι άλλοι παρουσίασαν σαν έργο και για το άθλημα και για τις ομάδες, γιατί και ομάδες πήραν ευρωπαϊκούς τίτλους και πήραν και. Δεν έχω να στεναχωρήσω, όσο έχω επιχειρήματα. Όταν οι άλλοι. Πες μου, από το 2004 και μετά. Ποια ελληνική ομάδα σήκωσε Champions League και Europa League? Ελληνική. Στο ποδόσφαιρο. Θα αστείευεσαι. Μπράβο. Πόσες ομάδες αντίστοιχα ελληνικές στο μπάσκετ έχουν σηκώσει το αντίστοιχο Champions League και το αντίστοιχο Europa League? Ναι, που είναι η Ευρωλίγα και το. Ναι, τι είναι άλλα, τι είναι άλλα. Πιο εύκολο περνάς να μου. Ναι. Πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Πώς είναι πιο εύκολο, επειδή είναι 5 με 5 και όχι 11 με 11. Αυτό ακριβώς. Για ποιο λόγο το μπάσκετ είναι πιο μπροστά σε θέματα τακτικής και όλοι οι προπονητές από εκεί πέρα εφαρμόζουν θέματα που βλέπουν πρώτα το μπάσκετ, εφαρμόζουν 10 χρόνια μετά στην μπάλα? Ποιος το είπε σε αυτό? Δεν έχει να κάνει με το ποιος μου το είπε, μάτια έχω και βλέπω. Επειδή ο τρελός ο Αλέφαντος πήγαινε στο Μανιλίδη. Δεν μιλάω για Αλέφαντο, μιλάω και για άλλους. Μιλάω και για Μάλκοβιτς, μιλάω και για άλλους προπονητές. Ακόμα και η αγάπη σου, ο Σάντος και χιλιάδιο, όλοι αυτοί έχουν εκθιάσει τα πλεονεκτήματα του μπάσκετ σε ό,τι αφορά το κλειστό χώρο και γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Όταν έχουν μειώσει τους χώρους στο ποδόσφαιρο, είναι αναγκασμένοι να εφαρμόσουν τακτικές του μπάσκετ πάνω στο ποδόσφαιρο. Πάνω στην τακτική εννοείς. Ακριβώς. Ναι. Και στην άμυνα και στην επίδεση. Έτσι. Ναι, σωστά. Οπότε ποιο άθλημα είναι πιο δύσκολο? Ποιο άθλημα είναι πιο δύσκολο? Φυσικά το ένα έχει να κάνει με χέρι, το ένα έχει να κάνει με πόδι. Δεν μου λες, ποιος έχει πιο πολλά στο κεφάλι του μέσα? Ο παίκτης του μπάσκετ ή ο παίκτης του ποδοσφαίρου? Ποιος έχει πιο πολλά συστήματα να μάθει στην προπόνηση, ο παίκτης του μπάσκετ ή ο παίκτης του ποδοσφαίρου? Έχεις να μου πεις δηλαδή ότι είναι πιο ευφυείς οι μπασκετμπολίστες από τους. Κατά γενική ομολογία, ναι. Ναι. Άρχεται, όχι πιο ταλαντούχοι, φυσικά πιο ταλαντούχος είναι από τους. Όχι, όχι, μιλάω για δίκτυο ευφυείας. Είναι πιο ευφυείς, ναι. Δίκτυο ευφυείας. Και καλό, οτιδήποτε είναι πιο ευφυείς είναι και πιο δύσκολο. Και πώς είναι πιο ευφυείς αφού είναι πιο ψηλός? Αφού οι ψηλοί, οι περισσότεροι είναι βλάκες, να πούμε. Και ενώ οι κοντότεροι είναι πιο. Γιατί δεν μου λες και όλοι οι ψηλοί παίζουν μπάσκετ? Όχι.
Δηλαδή θε να πει ότι είναι εξαίρεση. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό και πληρώνονται όπως πληρώνονται. Ναι. Θα μου πει ότι ψηλή δεν είναι βλάκη, έχει πανέξυπνο. Αλλά βλάκα κοντό δεν έχω δει ακόμα. Ψηλού βλάκε έχω δει. Κοντό βλάκα. Όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ναι. Δεν είσαι και... με τρία αναστήματα. Είμαι θα σε υψή κύριε Χιλιτίδη, οπότε δεν μπορούμε να θεωρηθούμε κοντή. Έτσι, ε. Ναι. Έχουμε διάλειμμα και μισή. Προχωράμε σε διάλειμμα. Και διαλύματα αυτή η εκπομπή. Έχει και διάλειμμα. Καλώ ήρθατε, έχεις... φραπέζι που έκανε. Εξαιρετικό. Για να πάρει ευχή να πάρει. Εγώ που είναι τον ελληνικό και εσύ τον άλλον, ε. Τι να κάνω. Ναι. Ωραία. Άλλα τα μάτια του λαού και άλλα του κουβάγια. Πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει πάνω στο γεγονός ότι σου καταρρύπτω, μιλάμε τα επιχειρήματα και σου δημιουργώ μια άσχημη κατάσταση. Ναι. Εντάξει. Όχι η θεματολογία που είχαμε. Αυτό. Ναι. Ό,τι λες για τις ομάδες από εκεί πέρα μέσα. Για μένα θα το ξαναπώ. Εφόσον δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πόσες ομάδες θα πέφτουν, αν θα υπάρχουν αναδιαθώσεις και τέτοια πράγματα, δεν μπορείς να βγεις και να πεις οτιδήποτε. Μάλιστα. Άμα μάθεις αυτές τις λεπτομέρειες, τότε θέλω πραγματικά να ακούσω μια συνέντευξη τύπου, να ξέρω ποιος θα είναι ο προπονητής, ποιο θα είναι το budget, ποια θα είναι η συμφωνία της ομάδας με τα τηλεοπτικά, για να ξέρουν ορθολογικά που πρέπει να κινηθούν. Ναι. Αν και για μένα, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, γιατί η ομάδα ανέβηκε. Με προοπτική να κάνει κάτι καλύτερο, θα πρέπει να ρίξουν χρήματα πρώτα απ' όλα στο τεφό το θέμα του γηπέδου. Η εικόνα του γηπέδου σαν γήπεδο. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν. Και ο Σόλωνος Ιψηλάδης, ως πότε θα κάνει τη δουλειά αυτή. Πόσο χρόνο, 92 δεν είναι, ο Σόλωνος. Τελευταία φορά που τον είχα δει, το Σόλωνος ήταν στην κηδεία του πατέρα σου και ήταν, μιλάμε, ο άνθρωπος γερός να είναι. Καπιά 86-87 ήταν. Σπαθόλουρο. Ακριβώς. Ναι. Μακάρι στην ηλικία του να έχουμε και εμείς την κατάστασή του. Στην... Αλλά δεν γίνεται. Όχι, δεν θα είμαστε έτσι. Δεν υπάρχει. Το μόνο αστρόσκονη θα έχουμε γίνει. Τι, θα έχουμε γίνει, ναι. Θα μας έχουν ξεχάσει. Θα μας έχουν χωνευτεί. Θα έχει χωνευτεί και το χωνευτήρι. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Θα έχει χωνευτεί και το χωνευτήρι. Καλά λες. Τι σώρο να πιάσουν. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και ρυθμόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. 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 Στις Οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com. Μεϊμάρης. Ρε παιδιά. Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο. Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πήγα Αθήνα, είδα το μάτς, το αναμεταδώσαμε το... Πώς κατέβηκες Αθήνα? Με το ΚΤΕΛ. Εντάξει, το ΚΤΕΛ. Εντάξει, γιατί έφυγε μια ρόδα στο δρόμο, αλλά πήγαμε με άλλο μετά. Μας φέρανε άλλο. Α, μάλιστα. Εντάξει. Έκανε κάτι κρότη να πούμε και βγήκε η ρόδα. Η ρόδα πού βγήκε, πριν τα Μάλγαρα ή μετά τα Μάλγαρα? Η ρόδα βγήκε μετά το στάση στη Λαμία. Α, στο Πασιάκο, ναι. Δεν ξέρω πώς το λέγατε. Λάθος, ναι, ναι. Μακεδονία, όχι, Μακεδονία λέγεται. Τέλος πάντων. Εκεί, μόλις εκεί, ευτυχώς δηλαδή έσπασε η ρόδα. Στην ευθεία. Στο ξεκίνημα, μόλις ξεκίνησε το πούλμαντο,
τότε έσπασε η ρόδα. Γιατί αν ήμασταν, ας πούμε, με 100 χιλιόμετρα την ώρα, ίσως να ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Τι πιο δύσκολα, θα σε έκανε μαζέψει με το κουταλάκι με το. Μπορεί να μαζέψει με το. Ήμασταν τυχερός. Ήμασταν τυχεροί εκεί. Και... τυχερός, εσύ άτυχη ρόδα. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί βρήκα και την ευκαιρία, γιατί καθίσαμε αρκετή ώρα, έσωσα ένα σκυλάκι εγώ εκεί. Σοβαρά. Ήταν ένα σκυλάκι, να πούμε, το οποίο ήταν τραυματισμένο στο πόδι του, δεν μπορούσε να σηκωθεί, κάπου είχε χτυπήσει κτλ. Το περιμάζεψες δηλαδή. Ήταν εκεί και το δίνανε κάτι περαστική εκεί να φάει. Εγώ διέκρινα ότι διψούσε. Κανείς διέκρινε ότι διψούσε. Πήρα ένα ποτήρι, να πούμε, μεγάλο, τον έβαλα. Λέω, σηκώ πάνω, ρε, το λέω. Έχεις αποκτήσει μια εμπειρία στο να μπορείς να καταλάβεις τι θέλει ένα σκύλος. Κοίταξε, με τα σκυλιά, εγώ τώρα έχω καλή σχέση, ας πούμε, και γενικώς. Λοιπόν. Και μπήκα μέσα. Λέω, αυτό πώς είναι εδώ, τρεις-τέσσερις μέρες, μου λέει, εδώ και τα λοιπά. Καλά. Τους είπα μια κουβέντα, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να πάρετε ένα τηλέφωνο, ρε, κοπρόσκυλα, τους λέω. Το πιο επίοικες που τους είπα. Να πάρετε εδώ στη Λαμία, σε αυτή το γκλέτσο, το. Κάνει το. Τα σεξουαλικά. Στη Λίδα δεν είναι. Εκεί κοντά ήμουν. Λέει, παίρνω τηλέφωνο εδώ, στο Μετρόπολης, λέω, δώσουμε μου το τηλέφωνο του γκλέτσου, λέω, και θα τον πάρω τηλέφωνο κτλ. Παίρνω τηλέφωνο. Λέει, ρε, έχεις δίκιο, λέει, ναι, να το πάρουμε, λέει, στη φιλοζωική. Μου δίνει τη φιλοζωική, θα πάρω, λέει, και εγώ. Λένε και από το γραφείο του. Επικοινώνησε εσύ με την γυναίκα της φιλοζωικής. Ναι. Η οποία φιλοζωικής είχε ακούσει και πήγε εξαιτίας αυτό που είχε ακούσει και τα λοιπά, να δαγκώσουν και τα λοιπά τον πατέρα του Διούδη. Ναι. Ήρθαν και το σώσαν το σκυλάκι το καημένο, να πούμε. Τέλος πάντων, ωραία ήταν. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά γυρνώντας είδα ότι υπήρχε μια στεναχώρια από τους μη παοξίδες. Και δεν υπήρχε μια στεναχώρια γιατί πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Τη διέγνωσε αυτή τη στεναχώρια και στους μη παοξίδες εντός Αθηνών. Ναι. Στους μη παοξίδες εντός Αθηνών, σε ποιους τη διέγνωσε ως πιο έντονη? Κοίτα, είδα στους αεξίδες γιατί τους είχα γύρω. Ναι, εντάξει. Πιο πολύ Ολυμπιακοί, που οι οποίοι θέλανε ΑΕΚ. Ναι. Δεν ξέρω το λόγο. Οι Ολυμπιακοί εκεί μου δώσανε να καταλάβω ότι θέλανε ΑΕΚ. Και ο μόνος Ολυμπιακός που ήθελε ΠΑΟΚ ήταν ο Αλέφαντος. Λέω, Νίκο, εγώ λέμε τον ΠΑΟΚ είμαι. Ετοίμησε το ψωμί που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, Αλέφαντος. Δεν ξέρω, τέσσερις μήνες που δούλεψε. Εγώ, ο Αλέφαντος ήταν με τον ΠΑΟΚ. Τέσσερις μήνες άντεξε ο Αλέφαντος τον ΠΑΟΚ. Τσακώθηκε εκεί, έφυγε, εντάξει. Ποιος τον αντικατέστησε τον Αλέφαντο στον ΠΑΟΚ? Ο Σαράφης. Α, μάλιστα. Ήταν εποχές. Ναι. Με... βαθύ Πασόκ. Ισχνών... βαθύ Πασόκ, ναι. Βαθύ Πασόκ ήταν. Λοιπόν, πρώτα ήταν ο Ισραήλ, μετά έρθει ο Αλέφαντος, τσακώθηκε και ήρθε ο Σαράφης και. Λοιπόν, δεν ήταν ο ΠΑΟΚ. Με το Δεόγλου τώρα, έναν χοντρούλι, το Πόρκι, να πούμε, που λέγανε πρόεδρο κτλ. Πριν τον Βουλινόλη. Ο Δεόγλου είναι που του πήρε το πορτοφόλι. Που του κλέψαν στη θύρα 4 το πορτοφόλι. Ναι. Τώρα ο Γιώργος εκεί που πήγε, δύσκολο να του κλέβαν το πορτοφόλι, γιατί ο Δεόγλου πήγε χωρίς γορίλες. Στη θύρα 4 του δακώσαν το πορτοφόλι. Και διέκρινα μια στεναχώρια γενικότερα. Και τώρα εκεί η Αριανή, εκεί στη Θέρμη. Ρε γαμώ το να υποστηρίζετε. Λέει ένας, εγώ λέει δεν στεναχωριέμαι, λέει, που πήρε ο ΠΑΟΚ, λέει, το κύπελο. Κύπελο, λέει, μπορεί να πάρει και η Καστοριά, λέει, μπορεί να πάρει. Είναι ο τρόπος, λέει, που το πήρε. Μες στην Αθήνα και την μπάλα, λέει, που έπαιξε. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα, λέει, ούτε να διαμαρτυρηθούμε να πούμε κουβέντα. Και το άλλο, λέει, είναι ότι η προοπτική του ΠΑΟΚ, εκεί ήταν πιο φιλοσοφημένος ο Αριανός. Δηλαδή πιο, το πήγε πιο μακριά το έργο. Γιατί, λέει, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή με το Σαββίδι μια ενότητα. Και μια προοπτική. Μια προοπτική πρωταθλητισμού, μια προοπτική να σταθεροποιηθεί σαν μια πολύ μεγάλη ομάδα και όχι η τέταρτη και η πρώτη στην πόλη. Εκείνο, λέει, που στεναχωριέμαι, λέει, και βλέπω ότι εμείς οι υπόλοιποι, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να το κάνουμε. Θέλουμε και εμείς επενδυτή. Βέβαια, ο Θεός τιμωρεί τους Αριανούς που θέλουν επενδυτή, γιατί 20 χρόνια όποιος ήθελε να γίνει επενδυτής δεν τον θέλανε. Λέει, έξω κουφάλα κοντομινά, έξω ένας, έξω άλλος, δεν γουστάρουμε κανέναν, εμείς θα κάνουμε το έργο. Έτσι, η άποψη του Super 3 που ήταν αυτή η οποία σκεγγραφείς, γιατί την ρίχνεις καθολικά για όλους τους Αριανούς? Γιατί ο Super 3 έκανε το κουμάντο και το επικοινωνιακό κουμάντο. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες για παράδειγμα. Το επικοινωνιακό κουμάντο, ξέρεις τι σημαίνει. Θέλουμε να πάρουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ποιος θα κάνει? Ο Super 3. Θέλουμε να γράψουμε στην εφημερίδα. Ποιος θα γράψει? Ο Super 3. Θέλουμε να άρα είχαν πιάσει στο κομμάτι το επικοινωνιακό τα πόστα. Δηλαδή, επειδή είχαμε μια πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου σε όλες τις ομάδες και επειδή οι σύνδεσμοι ήταν μια άγρα ψήφο. Εκεί τα χρόνια, ναι, ναι. Όλα αυτά από εκεί πέρα, λόγω αυτή την κατάσταση, ωραία. Είναι σαν να λες, δηλαδή, κομψή-κομψά ότι με την ίδια λογική που όπως λειτουργούσαν και οι συνδικαλιστές, και οι συνδικαλιστές έχουν την καθολική ευθύνη για την κατάσταση της χώρας μας. Ναι, άλλο λέω εγώ ότι. Συνδικαλιστές στους οπαδούς, συνδικαλιστές μιλάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Ναι. Και λέγανε για το θέμα της προοπτικής, για να μην αλλάξουμε. Και λέγανε αυτοί. Είναι, λέει, το θέμα της προοπτικής. Λοιπόν, με αποκαλείς πολλές φορές σκηνικό.
Και είναι κάτι το οποίο δεν το. Το προσμερτίαμε, το αποδέχομαι. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ο κοινικός άνθρωπος είναι. Σπάς τα νεύρα ακόμα και εμένα που είμαι κι εγώ. Αλλά δεν σε το να σπάς τα νεύρα δεν είναι. Δεν σου έχω σπάσει τα νεύρα ποτέ με την έννοια ότι κάτι το οποίο σου λέω, το λέω για να στην πόη να σου κάνω φανφάρα ή ότι δεν στέκεται. Μου σπάς τα νεύρα γιατί μαζί σου δεν μπορώ να βρω στοιχείο αντιπαράθεσης να τσακωθώ μαζί λοιπόν. Σου. Γιατί ως συνήθως βρίσκω να τσακωθώ με αντιπαλότητα. Ενώ με σένα, επειδή αυτά που λες, ας πούμε, τα θεωρώ, ας πούμε, σωστά τα περισσότερα, αν όχι όλα, πιάνω τον εαυτό μου ότι δεν λοιπόν, μπορώ να τσακωθώ μαζί σου. Και αυτό είναι κακό για μένα. Στο θέμα της προοπτικής. Προοπτική. Λοιπόν, ο κοινικός άνθρωπος έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, την ολιγαρχής. Και εγώ είμαι ολιγαρχής. Και πού θέλω να. Για ποιο λόγο το λέω αυτό. Άρα είμαστε ολιγαρχής. Άμπραβο, ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Αν όλες οι ομάδες ναι. δεν πουλήσουν κανέναν παίχτη, δεν πάρουν κανένα παίχτη, ο ΠΑΟΚ με την υψηλούσα κατάσταση έτσι όπως είναι, λοιπόν, σίγουρα θα είναι καλύτερα από την ΑΕΚ σήμερα. Ναι. Άμα δεν πουληθεί, δεν αγοραστεί κανείς από καμία ομάδα. Αυτό που είπε ο Κοντός, ο πανέξυπνος Κοντός Βιερίνια, στον πρόεδρο του. Πρόσεξε εδώ. Έξυπνο ήτανε. Περίμενε. Πήγε να του πει, πρόσεγε. Ναι. Θα σου πω. Ναι. Όταν θυμάμαι, είχαμε κάνει μια εκπομπή στο Λαϊκό Δικαστήριο, όπου πραγματικά σου είχα εκφέρει μια εντελώς διαφορετική άποψη για την υπεραξία του Βιερίνια σαν αρχηγό σε σχέση με τον λεγόμενο αρχηγό της καρδιάς τους, μιλάμε, τον Πάμπλο Γκαρσία. Ναι. Όταν στον αγώνα με την ΑΕΚ, ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός παίκτης ο οποίος όρθωσε το όποιο ανάστημα έχει, γιατί δεν είναι και πολύ ψηλός. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το λέω μέχρι την καλή έννοια. Εκεί πέρα, απέναντι στο Σαβίδη, και δεν έκανε ό,τι θα έκανε για παράδειγμα ο Λουτσέσκου, οι άλλοι κτλ. Οι οποίοι τρέχανε πιο γρήγορα από το Σαβίδη, να την πάρουν την ομάδα να σηκωθεί να φύγει. Για λαϊκισμό. Λοιπόν, ακριβώς. Ναι, ναι. Έχω μία ένσταση ότι αυτό που είπε και τα λοιπά τώρα ο Βιερίνια στο να κρατήσει την ομάδα και πώς μπορεί αυτό να ερμηνευτεί. Αν θέλει ο Σαβίδης πραγματικά να κάνει κάτι ωφέλιμο φέτος για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει πολλές προθήκες παικτών, νέων παικτών, θέλει το πολύ 2 με 3 παίκτες. Θα πρέπει αυτοί οι 2 με 3 παίκτες να μπορέσουν να εμβολιαστούν με τον υπόλοιπο κορμό. Εκεί που έχω τη μεγάλη μου απορία, έσταση και την όποια αντιπαράθεσή μου σε αυτό που είπε ο Βιερίνια, είναι το αν ο συγκεκριμένος προπονητής είναι ικανός να διαχειριστεί αυτόν τον κορμό. Δηλαδή, όλοι λέγατε για το αν ο Λουτσέσκο είναι καλός προπονητής, για το αν είναι καλός coach, για το αν προετοιμάζει καλά την ομάδα, για το αν το ένα, το αν το άλλο. Αυτά, να με συγχωρείς Κωστή, είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα στο ελληνικό πρωτάθλημα, που ξέρουμε πολλούς αγώνες πώς ερμηνεύονται και πώς κινούνται. Το μόνο πλεονέκτημα το οποίο είχε ο Λουτσέσκου ήταν ότι με την παρουσία μερικών παιχτών οι οποίοι έχουν άποψη από τα αποδυτήρια της Τούμπας, μπόρεσε να κρατήσει αποδυτήρια. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο μπορώ να αποθέσω στο Λουτσέσκου σαν πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους προπονητές. Μπόρεσε να κρατήσει αποδυτήρια. Και λείπανε παίχτες οι οποίοι μπορεί τα αποδυτήρια εντός εισαγωγικών να τα κάνουν ανάκατα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ παράδειγμα... έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν τα αποδυτήρια ανάκατα. Έχει τέτοιους χαρακτήρες. Όχι. Όχι. Και πιστεύω ότι. Αυτό είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο και πρέπει να έχει να κάνει σε παρέμβαση αυτό με τον Λουτσέσκο, ότι δεν ήταν ούτε ο Γουάρντα, ούτε και ο άλλος ο Βραζιλιάνος ο Ενρίκε. Ότι λείπαν αυτοί οι δύο. Ακριβώς. Ναι. Λείπανε πολύ έντονα παιχτικά μες στην ομάδα. Αλλά η έλλειψή τους έδινε μια ισορροπία στα αποδυτήρια που και η μετριότητα του Λουτσέσκου δεν καβαλίκευε τα αποδυτήρια. Ναι. Λες δηλαδή. Γι' αυτό δεν ότι ξέρω. Το στοιχείο λοιπόν, της αναρχοκατάστασης που δημιουργεί ο Άρτα και ο Ενρίκε, παρά το γεγονός ότι παιχτικά και ιδιαίτερα επιθετικά είχαν. Ας πούμε κάποια μάτς που κάτσαν στο 0-0, 1-1, yeah. Στην αρχή αυτοί οι δυο θα μπορούσαν να πάρουν κάποιους πόντους και να πάρουν πάνω το πρωτάθλημα. Λες, αλλά όμως. Αλλά είχε στα αποδυτήρια, αυτό θα είχε άλλο έλλειμμα και μπορεί να το έλειπε σε άλλα παιχνίδια. Ναι. Πιστεύω καθοριστική ήταν και η παρουσία του Μαλεζά στο θέμα των αποδυτήριων. Γι' αυτό τον κρατήσανε, λες. Μπράβο. Ναι. Οπότε. Ναι, υπάρχει προοπτική, γιατί για μένα το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό πρωτάθλημα κάθε νέα χρονιά θα είναι πολύ χειρότερο από την προηγούμενη. Mm. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτό δείχνει. Και από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, έτσι θα δείχνει κιόλας. Γιατί είναι
οι καταστάσεις δύσκολες σε ό,τι αφορά τις προκρίσεις, τα θέματα των χρημάτων με τις επιλογές ακόμα και αν κάποιος πάρει το πρωτάθλημα θα είναι σχετικά. Μπορεί και ακόμα κάποιος να έχει πάρει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια να μην έχει πρόσβαση στο market pool όπως είχαν τα προηγούμενα χρόνια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κανένα διαστήματα. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό και με το τι πρέπει να γίνει με το financial fair play και τις όποιες επιλογές έχουν οι διοικήσεις που θέλουν να έχουν παρουσία στην Ευρώπη, αυτά πρέπει να τα μετριάσουν. Και θα πρέπει να δει και κάθε ομάδα η οποία όντως έχει προοπτική, όπως έλεγες προηγουμένως, το πώς μπορεί να κάνει ένα, να έχει μια σωστή παρουσία σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Γιατί, όπως λέμε ότι είχε πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ σήμερα, άμα δεν αγοράσει καμία ομάδα κανέναν παίχτη, δεν πουλήσει κανέναν παίχτη, έτσι πρέπει να πούμε ότι έχει και ένα τεράστιο πλεονέκτημα η ΑΕΚ, αν κατήσει το Χιμένεθ, ο οποίος έχει δείξει ότι και αυτός με μερικές προσθήκες μπορεί να βελτιώσει απόλυτα την ομάδα. Και θέλω να δω πολύ πραγματικά αν αυτή η ισορροπία του Λουτσέσκου στα αποδυτήρια θα έχει να αντιπαρέλθει τις όποιες ρογμές θα φέρουν οι επαναλαμβανόμενοι αγώνες. Κοίτα, η ΑΕΚ έχει ένα μειονέκτημα. Πολλά μειονεκτήματα έχει, έχει, αλλά είναι... έχει ένα μειονέκτημα. Ο ιδιοκτήτης της συμπεριφέρεται ως ο σκληρός εργοδότης μιας καπιταλιστικής κοινωνίας έντονης σε μονοπωλιακή κατάσταση. Δηλαδή συμπεριφέρεται, θα ρίξει και δεν υπάρχει άλλος στην Ελλάδα ή δεν υπάρχουν άλλες ομάδες στην Ευρώπη και η ΑΕΚ είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έρθει. Οπότε πάρει 150 χιλιάρικα, πάρει 180 χιλιάρικα που ο άλλος παίρνει 400 ας πούμε, ή 500, μη μιλάς και παίξε γιατί είναι η ΑΕΚ εδώ. Καπιταλισμός και μονοπόλια δεν υπάρχουν. Ναι, αυτό ακριβώς. Λειτουργεί καπιταλιστικά και πάρα πολύ έτσι θα ρίξει και δεν υπάρχει κάποιος δίπλα του που μπορεί να πάρει ένα Λάζαρο, μπορεί να πάρει ένα Βράνιες, που μπορεί να πάρει ένα οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν μου λες, στο ελληνικό ποδόσφαιρο που υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των ομάδων σε ό,τι αφορά το τι χρήματα παίρνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Είχες εσύ ένα γιο, για παράδειγμα, ο οποίος αξίζει. Δευτερόλεπτα, κράτα το λίγο. Ναι. Θέλει να πάρει το Βασιλακάκι. Η ΑΕΚ. Το Βασιλακάκι της Ξάνθης. Το ατρομή του. Το ένα Ξάνθη ατρομή του. Ναι. Και λέει ο Λουτσέσκου στον Σαββίδη. Τον γουστάρω πολύ αυτό τον παίχτη. Ναι. Τον θέλω στην ομάδα. Εσύ τι νομίζεις, πού θα πάει ο Βασιλακάκης? Ωραία. Εγώ να σου αντιστρέψω το επιχείρημά σου. Ναι. Αν έδινε ο Μελισανίδης 100 δραχμές για τον. Μπορεί να του πάρει το Βράνιες. Περίμενα να τελειώσω. Και αν ο Λάζαρος, δεν τα είχε σπάσει με τους παοξίδες και να τον βρίζουνε, πολύ πιθανό να έκανε το λάθος ο Σαββίδης να πάρει το Λάζαρο στον ΠΑΟΚ. Φτάνουμε σε αυτό το οποίο λες, ναι. Αυτό που θέλω να καταλήξω. Ναι. Λες, θέλει π.χ. ο Μελισανίδης το Βράνιες υποθετικά, τον Βασιλακάκη υποθετικά και δει να πούμε 100 δραχμές στον ατρόμητο. Ναι. Λέει ο Λουτσέσκου. Πρόεδρε, το γουστάρω αυτόν. Θέλω το Βασιλακάκη. Είναι καψούρα. Ωραία. Ναι. Να δώσουμε 150. Ναι. Τα 150 που θα δώσει ο Σαββίδης. Ναι. Είναι μια υπεραξία που δεν τη δίνει ο Μελισανίδης. Ναι. Άρα αγοράζοντας με παραπάνω χρήματα έναν παίχτη που κοστίζει λιγότερο, ποιος έχει ζημία, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Ανάλογα πώς θα πάρει το πρωτάθλημα. Ανάλογα πώς θα πάρει το πρωτάθλημα ή ανάλογα, ανάλογα μετά, πόσα χρήματα. Φορά. Ναι. Πόσα χρήματα μπορεί να βάλει ο Σαββίδης χωρίς να κλάψει. Θα σου πω κάτι. Γιατί εδώ ένας κλαίει και βάζει και ο άλλος δεν κλαίει. Τώρα στο τέλος θα γίνει δεν ξέρω. Έχεις παίξει ποτέ στη ζωή σου χαρτιά? Κάτι ξέρεις όταν ήμουν 23 χρονών. Μπράβο. Αν παίζει κάποιο πόκερ. Πόκερ. Ναι. Πού να παίξω πόκερο. Ένα. Γενικώς, ναι. Αν παίζει χαρτιά. Ναι. Και έχει κάποιο μια μεγάλη κάσα χρημάτων, έχει πολλά χρήματα. Σε κάθε χαρτοσιά ρίχνει. Κάποια στιγμή που μπορεί να έχει το καλό το φίλο, μπορεί να μην έχει και τα χρήματα για να το υποστηρίξει. Ναι. Σωστό. Το άλλο που λες τσιγκουναράς. Τσιγκουναράς, ναι. Εκείνο που κράταγε, δεν έβλεπε, δεν έπαιζε, έκανε πάσο και όλα τα υπόλοιπα. Στην αρχή μετά να ρίξει εκεί πέρα που πρέπει τα παραπάνω χρήματα. Ναι. Α, τι σου βλέπεις. Στέκομαι πάρα πολύ. Μακροχρόνια. Δεν πας δηλαδή εσύ, ναι. Το πας μακροχρόνια το έργο, ναι. Ανέκαθεν στη ζωή μου προσπαθώ να κοιτάω το οτιδήποτε μακροχρόνιο και εκείνο που γενικότερα υπάρχουν και πάρα πολλές συστάσεις στην ερμηνεία. Το δώσει μην σήμερα μας έφερε εδώ που μας έφερε. Δεν θα έχω κουραστεί με αυτό το πράγμα. Ναι. Άντε και να σου πω και κάτι ωραία και λες δηλαδή, άντε και τα ρίχνει ο Σαββίδης που λέει απεριόριστο budget. Αν είναι κάποιος ο οποίος σου λέει απεριόριστο budget και είσαι ένας ωφέλιμος υπάλληλος στην εταιρεία, θα καθίσει και να του πει ότι ωραία, απεριόριστο εσύ λες. Αλλά αν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά με 150, γιατί να την κάνουμε με 500. Ναι. Κοίτα, μπορεί να έχει πιει κανένα δυο ποτά ο Σαββίδης εκεί στην Πάολα και να έρθει στο Τσακίρ Κιέβ και να ήταν και επηρεασμένος και κατάλαβες τώρα. Βέβαια, τη δήλωση την καταγράψαμε εμείς. Ναι. Την κατέγραψε και ο Λουτσέσκου. Η Κοντζάρεβα όμως δεν γέλασε καθόλου εκείνη την ώρα. Η Κοντζάρεβα είναι Σκρούτζ Μακντάκ, να πούμε. Είναι μα και έτσι πρέπει να είναι. Είναι ο Μελισανίδης του ΠΑΟΚ η Κοντζάρεβα. Συγγνώμη, να σα ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο το λέω? Για μένα ο άνθρωπος ο οποίος
πληρώνει λιγότερο και παίρνει κάτι το οποίο αξίζει, δεν είναι τσιγκούνι, είναι έξυπνος. Λες, ε? Ναι. Τέλος πάντων. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Δεν μου είπες πώς νιώθεις όμως σαν Αργιανός. Πώς νιώθεις σαν Αργιανός. Ναι, πώς νιώθεις σαν Αργιανός. Που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Ναι, που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Πώς έγινε όταν άκουσες τα κορδιναρίσματα. Μπίμπι, πάρε ΠΑΟΚ. Εκεί στο κέντρο και όλες που μένεις εκεί στο, στην Αγία Σοφιά να πούμε. Επειδή ξέρεις που μένω, ξέρεις ότι δεν ακούγεται και τίποτα εκεί που μένω. Τι δεν ακούγεται τίποτα. Ξέρεις ότι εκεί που μένω είναι ησυχαστήριο. Δεν ακούγεται τίποτα, είτε έρχονται από πάνω είτε έρχονται από κάτω. Είσαι κέντρο απόκεντρο. Λοιπόν. Κλειδώθηκε στο σπίτι. Δεν κλειδώθηκα, το ξέρεις πολύ καλά ότι είχα κάποιες εκκρεμότητες ευχαρίστως που διασκέδαζα μέχρι για τα ξημερώματα. Α. Και όχι για τον Πάουκ και να κάνει με άλλα θέματα. Φυσικά για τον Πάουκ που να διασκεδάσει. Λοιπόν, να σου πω σπαθί. Σπαθί. Ειδικά και ομά. Είναι το μόνο τίτλο που έχω δει του ΠΑΟΚ, ο οποίο δεν έχουν να του καταματηρήσουν ούτε καν offside ούτε τίποτα κτλ. Περίεργο διαιτητικά. Κάτσε, δηλαδή τώρα θα μου πούν τώρα οι ΠΑΟΚΣΥΔΕ, τώρα θα πούνε οι άλλοι τίτλοι μα, δηλαδή τι. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Ο περσινό τίτλο με το στο Βόλο κτλ. Πήγε θέμα κτλ. Με το offside τον γκολ. Αυτό είναι. Άλλο τίτλο. Στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, έβαλε και ένα γκολ offside 2,5 μέτρα. Ναι, αυτά έχω δει κτλ. Αυτά θυμάμαι. Με σένα στην Τούμπα το πήρε καθαρά. Εντάξει. Τι το είναι. Πήρε καθαρά. Ένα δοκάρι και δεν είχαμε διαιτησία. Δεν είχε διαιτησία ανάποδα. Είχε την Τούμπα και έκλαιγε ότι. Δεν είχε να κάνει. Και το καραμπέρι να πούμε. Να σου πω κάτι. Είναι αυτό που σου λέω πάντα. Το διοικείνε στην προβλέπει. Δηλαδή, όταν ο κύριο Τσαρούκα, ο κύριο Καραμπέρι λέγανε και τα λοιπά την Τούμπα έτσι εύκολα. Ρε εσύ, άνθρωπε του Θεού, παίζει και ομάδα σου μέσα από εκεί. Πρέπει υπήρχε και μια πιθανότητα να πα τελικό. Μάλλον δεν μπορούσα να είχαν βάλει, αλλά αυτό γενικότερα το να βλέπεις λίγο μακριά είναι λίγο ένα θέμα, ένα πρόβλημα γενικότερα. Μάλλον δεν πιστεύω στην ομάδα τους. Όχι, δεν πιστεύω στην ομάδα τους, μάλλον δεν είχαν την ικανότητα να βλέπουν λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει. Δεν γίνεται κάθε μέρα να έχουν απεργία. Και αυτό που έλεγες πολύ, για να συγκρίνω αυτό που σου είπα, είναι ένας τίτλος που πραγματικά τον αξίζει. Ναι. Λοιπόν, έπαιξε ποδόσφαιρο και είναι από τις λίγες φορές που έχω δει τον ΠΑΟΚ να παίζει ποδόσφαιρο. Οχ, αυτό τώρα γιατί το λες. Γιατί δηλαδή. Επισάντω, όχι για φέτος. Θυμάμαι επισάντως η μεγάλη ομάδα και τα λοιπά που υπήρχαν άπειρα παιχνίδια όπου η αντίπαλη ομάδα έχασε τις ευκαιρίες που έχασε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και στο τέλος έβαζε ένα γκολ ο ΠΑΟΚ από το πουθενά από εκεί πέρα και λέγανε μεγάλη εμφάνιση του Σάντος. Ναι. Λοιπόν. Εγώ από τον ΠΑΟΚ που δεν έχω να θυμάμαι ένα-δύο παιχνίδια επί Σάντος, αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι πραγματικά, αν θέλει κάποιος να δει ποδόσφαιρο, αξίζει να το δει. Ποιο? Το τελικό που πήρε φέτος. Ναι. Λοιπόν, και φυσικά χαίρομαι για το κύπελλο το οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ, γιατί ουσιαστικά βοηθάει στο να παραμείνει υπάρχουσα διοίκηση και υπάρχοντες άνθρωποι. Σιγά-σιγά. Δηλαδή, χάρηκες που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, γιατί θα παραμείνει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Σαν Αργιανός χαίρεσαι που θα παραμείνει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Θα διαβάσω μηνύματα και θα μου πεις για ποιο λόγο. Κράτα την ερώτηση. Όπως θες. Δεν γίνεται κάθε μέρα να έχουν απεργία να μην τους ακούμε ρε ραπτό. Ε? Ο 630. Ο 384. Άρα πες την ιστορία τότε που δούλευε στο στρατηγάκι και είχαν έρθει σουπεράδες με τον Πέρι. Από τρεις μεριές ήταν υποστές. Και από πάνω. Ήρθανε. Από κάτσε, στρατηγάκι τώρα μιλάμε για να καταλάβουμε ακόμα είναι η κάθετη πας προξένου κορομίλα. Μπράβο. Ήρθανε από στρατηγάκι έχεις έξοδο για Αγία Σοφίας μόνο. Μετά πας θάλασσα. Από στρατηγάκι έχω πίσω πόρτα ναι. Για να βγω Αγία Σοφίας. Μπράβο. Έχω μπροστά πόρτα για να βρω προξένου κορομίλα. Ωραία. Και αυτοί ήρθαν από τρεις μεριές. Πιάσαν λεωφόρο Νίκης. Πιάσαν Αγία Σοφίας. Σου κόψανε και τη διέξοδο να βουτήξει το Θερμαϊκό δηλαδή. Ναι. Και έμεινα εγκλωβισμένο. Αυτό είναι στρατηγικό σχέδιο, μπράβο. Τους έκραζα γερά όμως. Εντάξει. Τι είναι γουρουνάδες, ότι είναι φιλοχρήματοι, ότι είναι. Ξέρω εγώ, δεν αγαπάνε τον Άρη, αλλά αγαπάνε την τσέπη τους. Ότι είναι γουρουνάδες κτλ. Τους είχα ρίξει γερό αυτό. Βεβαίως. Και είχα βάλει και μια φωτογραφία τον Πέρι, στη γραμματεία, και έλεγα: αν μπει αυτός, θα με ειδοποιήσετε οπωσδήποτε. Ήταν σαν το Σπύρο Καλογύρου. Τα αντανακλαστικά της γραμματείας ήταν γρήγορα. Δηλαδή. Μια χοντρή ήταν εκεί, η οποία όταν είδε τον Πέρι δύο φορές κατουρίδια. Αλλάξαμε καρέκλα και ο Σφαντικάκης μου χρέωσε την καρέκλα. Ο οποίος παίρνει για να είμαστε ακριβώς και είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Αυτό δεν έχει σημασία. Εκεί με κυνηγούσε ένα τότε όμως. Εντάξει. Δεν λέω ότι είναι κακό παιδί, πολύ καλός είναι. Αυτοκράτορ μπήκε στην κοκτάδα στο μπάσκετ ή παίζει με τον Ντομ Κρούζ, λέει.
Α, και πασχετικό δεν έχω. Φαλακρέως είπανε στους συμπεράδες ότι του χρόνου για μετάδοση αγώνα στο Χαριλάου θα πληρώνει και Κασεράκι το μέσο σας όπως κάνει ο Ολυμπιακός για να συμμορφωθείτε. Σήμερα το έμαθα. Σοβαρά. Μου είπαν σήμερα αυτή. Έκανε τέτοια μαγιά ο Καρυπίδης. Όχι, ο Καρυπίδης δεν κάνει. Οι συμπεράδες διατάζουν. Ο Καρυπίδης εκτελεί. Κάτσε, κάτσε από πίσω μου. Κάτσε, γιατί ο Καρυπίδης τι είναι, διορισμένος από τους συμπεράδες. Ο Καρυπίδης, επειδή δεν έχει τα πολλά λεφτά, ναι, του τρέμει τους συμπεράδες. Με είπαν λοιπόν εμένα οι συμπεράδες εκεί στη Θέρμη. Οι νέοι συμπεράδες με τους οποίους έχεις επαφή. Έχω επαφή και έχω καλή σχέση. Ωραία. Δεν έχω τη σχέση που είχαμε τους γουρουνάδες. Ξεχωρίζω τις αυτές μου. Λοιπόν, συμφωνώ και επαφθάνω. Μου λένε, κοίταξε αυτό που λέει, του χρόνου στο Χαριλάου για να έρθεις, λέει, θα πληρώσεις. Μου λέω, εγώ πάντα του πάω και πληρώνω. Γιατί το λες, λέω αυτό. Εγώ νόμιζα εισιτήριο. Κάτσε, θα δίνουν το δικαίωμα να πας εσύ να μεταδώσεις αγώνα. Ναι, με. Δηλαδή, Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Ραδιοφωνική μετάδοση. Ναι. Με Κωστή Ραπτόπουλο. Ναι, 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 ναι. Και Ζαΐρη για παράδειγμα. Και Ζαΐρη, να σου δώσω και τα λοιπά. Ναι, και Ζαΐρη, ναι. Λοιπόν, αυτό πραγματικά αξίζει να είναι pay per view. Θα θέλει 5.000 και τα λοιπά. Εγώ ναι, λοιπόν θα πω τον κύριο Ανδρώνη από τώρα. Πιστεύω ότι για ένα τέτοιο event θα πλήρωνες ακόμα και από την τσέπη σου. Φυσικά. Λοιπόν, σε Άρης ΠΑΟΚ να πάω να πληρώσει το μέσον. Έτσι. Θα πληρώσει το μέσον. Θα πάω ο Χαριλάου με Ζαΐρη, με Κουλιανό, με όποιον θέλει να πάει. Θα πληρώσει το μέσον. Θα πω τον Ανδρώνη πλήρωσε. Και θα πάω στο. Θα πει ότι ο Ραπτόπουλος θα κάνει τη μετάδοση και θα πληρώσει 5.000 και θα βγάλει 20. Έτσι. Και μου δώσει τα 3 εμένα. Ναι, θα το πω έτσι. Γιατί πραγματικά, εάν είναι μάγκες στο διαφημιστικό τμήμα, θα πούνε αυτό θα γίνει χαμός. Θα πάνε εκεί βέβαια τη αθλητική βία όλα τα γουρούνια εκεί να μας φυλάνε δίθεν και τα λοιπά και τα φωνάζουν και τα λοιπά τη πιάτσα στα τέρακια. Εγώ προτείνω από τώρα στον Ανδρώνη και καλά κάνουν οι Αριανοί. Καλά κάνουν όπως έκανε καλά και ο Καράπαπας, όπως πρέπει να κάνει και ο Σαββίδης βέβαια. Μισό λεπτό. Όσοι είναι, να πληρώνουν τα μέσα για να έχει και αξία η μετάδοση. Ακριβώς. Να έχει και αξία η μετάδοση. Γιατί όποιος πάει μπαίνει. Ναι, συμφωνώ με τους σουπεράδες. Με... Αλλά από την άλλη μεριά θα έρθω να πάω να κάνω εγώ ένα μετάδοση. Με ποιον Αριανό παραγωγό δημοσιογράφο θα έκανες μαζί μετάδοση. Με ποιον παραγωγό. Παραγωγό, δημοσιογράφο, οτιδήποτε κτλ. Με τον Γιαλαμά. Σε Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Σε Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίταξε. Να έχεις π.χ. για παράδειγμα έναν Αγιανό δημοσιογράφο, έναν ΠΑΟΞΙ δημοσιογράφο και να είσαι και εσύ στη μέση. Λοιπόν. Πώς έκανες δηλαδή στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Να είσαι μέσα στο πουφ, μέσα και τα λοιπά. Αγιανός δημοσιογράφος, ΠΑΟΞΙ. Ποιο θέλω εγώ. Και εσύ. Και εγώ στη μέση. Ναι. Το Τζαλτίδη, τον Κόλκα και εγώ να είμαι στη μέση. Αυτό δεν να σου πω κάτι. Και μετά να δεις με τι ελικόπτερο θα φύγει. Θα φύγει Express Service. Ναι. Θα μαζεύει τα πτώματα. Ναι, αλλά αυτά είναι ωραία, ρε φίλε. Τώρα, τα χλιαρά στη ζωή, τι τώρα. Όντως. Τι τα χλιαρά στη ζωή. Τον είδα τον Κόλκα κάτω. Καλά, ρε παλιά άνθρωπε, λέω. Πήγε να κάνει λίγο το τατουά στη Τσένι Γκάλι, να πούμε. Πες τους λέει εκεί πέρα, λέει, άμα δεν έχουν χιούμορ, να πούμε, πάει και τελείωσε. Λέω, δεν ξέρω, σε βρίζανε, λέω. Κοίταξε, ναι, ομολογώ ότι και ο Κόλκας είναι σε μια ηλικία που έζησε καλά βιώματα στον μπάσκετ. Λοιπόν, όπα. Ναι. Λοιπόν, Συναργιανέ, αν ασχολείσαι με τον Άρη βάσει εσόδων, ο Άρης του χρόνου θα είναι στην τέταρτη με πέμπτη θέση. Η πεντάδα είναι το αυτονόητο και το ξέρει καλά ο Καρυπίδης. Τι σήκανε. 502. Το να βάζεις τον Γραμμένο για πρόεδρο στην ΕΠΟ είναι σαν να βάζεις τον Βαβακούλα πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλά. Δεν φταίει ο Σαββίδης, τον είπανε. Κάτσε ρε Κωστή, συγγνώμη, αυτό τον είπανε. Πού να ξέρει. Άμα εσύ δεν ξέρεις ότι η ασπιρίνη έχει παρακεταμόλη και σου πει κάποιος άλλος ότι έχει κάτι άλλο μέσα. Λοιπόν, εσύ δεν θα του δώσω να το φας. Κοίτα, εγώ είμαι φυσιογνωμιστής. Τώρα ο Σαββίδης τι είναι δεν ξέρω. Εμένα αν μου πεις πάρε το Γραμμένο για να πάρεις την ΕΠΟ. Και το πω το Γραμμένο κάτσε εδώ να πάμε να φάμε ψάρια. Ή να πάμε να βγούμε. Για ψάρια πιστεύω είναι καλή παρέα. Ναι, άκου. Να κάνουμε ξέρω και τα λοιπά. Και το δεις τον Γραμμένο να μιλάει. Ναι, κύριε Σαββίδη, οπωσδήποτε τα πράγματα και τα λοιπά. Θα πω την Κοντζάρη που απορρίπτεται λόγω φυσιογνωμίας. Αυτός τρέμει το φιλοκάρδι του. Κατάλαβες. Πάει. Πει στον Κακάτσι, τον παπά, ναι. Μα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τον Κακάτσι τον παπά. Κάτσε ρε. Δεν χρειάζεται το Γραμμένο για την περίμενε. Σε λάθος βγάλανε τον Κακάτσι πρόεδρο στην ΕΠΟ σε λάθος timing. Όχι. Κρατάω την ερώτηση. Την ερώτηση την κρατάω, δεν είναι ιδιαίτερο. Ο Γκαγκάτσι τι. Ο Γκαγκάτσι αυτή την εποχή. Ναι, ο Βασίλης. Ο Βασίλης. Ο Μπίλης, ναι. Τι πολιτικά ερίσματα έχει για να χωθεί. Πολιτικά ερίσματα. Ναι. Τι προσβάσεις έχει. Προσβάσεις. Ναι. Τι εννοείς, δηλαδή ότι στα 60 το Γκαγκάτσι είναι πιο. Τι. Εξήγησε μου τι. Ρωτάω, δεν ξέρω. Δηλαδή λες για παράδειγμα από εκεί πέρα το Γραμμένο, το λες ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Χαμηλών τόνων, δεν το λέω κακό άνθρωπο ή κακό. Είναι, και ο δεν είναι δηλαδή ρε παιδί μου. Δηλαδή θες να κάνεις μια ληστεία. Ναι.
μια ληστεία. Θες να οργανώσεις μια ληστεία. Ναι, δεν τον βάζεις πουθενά. Θα πάρω εγώ το γραμμένο να κάνω ληστεία. Όχι, εντάξει. Με, ναι, okay, με το που θα τη σκεφτώ, με συλλάβανε. Μπράβο. Με τον Βασίλη τον Καγκάτση όμως, με τον Βίκτορα τον Μητρόπουλο, με τον, ξέρω εγώ, τον αδερφό του. Πάω να την κάνω. Δεν πάσε κύριε. Πού πάσε. Αυτή είναι για να κάνουν την απόδοση των 11. Ναι, ρε φίλε τώρα. Κάθε άνθρωπο DNA έχει κάποια χαρίσματα, κάποιο άλλο δεν έχει να πούμε. Πα σε μένα τώρα να με βάλει, χάλασε τηλεόρασή μου. Λέει ένα, θα την πάω λέω στο μάστορα. Καλά μου λέει, δεν μπορεί να κάνει την τηλεόραση. Μα θα χαλάσω και τον τοίχο. Δεν είναι τώρα για να φτιάχνω εγώ την τηλεόραση. Τι πρέπει να βάλει. Χαλάει το κόρτομπα να πούμε. Θα πάω εγώ να ανοίξω τώρα το αυτό να δω το λάδι, το ξύδι. Δεν ξέρω, ρε, δεν το κάνω. Πώ θα το κάνω, κάνω τον έξυπνο να πούμε. Έτσι άλλο έβαλε το γραμμένο. Καλά να πάθει. Πάμε παρακάτω, λέει. Ναι. Α, διαβάσω μήνυμα. Λοιπόν, ράπο από τη στιγμή που θα έχουμε το βάρο από του χρόνου, δεν θα μπορούν να κινηθούν καθόλου εύκολα οι παράγοντες στο παρασκήνιο, καθώς κάθε φάση θα ελέγχεται πλέον και δεν θα τους παίρνει, λέει. Συνεπώς, φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ δεν θα γίνει ανταγωνισμό, καθώς υπερτερεί κατά πολύ και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Σε αντίθεση με ΑΕΚ που ένα την κοπαράνε, γιατί κατάλαβα πως το καράβι βουλιάζει. Στο μήνυμά του. Μην πιέζει την οθόνη, μπορεί να σκάσει το γύρο σου. Μου κάνει εντύπωση 603 που δεν παρουσιάζει τον Ολυμπιακό στο λόγο σκηνικό. Δηλαδή όλοι αυτοί εδώ θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός, ακούτε εσείς Ολυμπιακοί, σας έχουν ξεγραμμένους για του χρόνου. Μα συγγνώμη, για τον Άρη ισχύει ότι ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Ναι. Αν φωνάξει ξανά από εδώ του Ολυμπιακού σήμερα, θα σου πει με Μαρινάκι δεν περιμένω τίποτα. Άμα αλλάξει δίκη όμως μπορώ να περιμένω κάτι άλλο. Μάλιστα. Περίμενε. 26χρονος ΠΑΟΚς, 8-16 λέει, μπορεί να έχουμε προοπτική σαν ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα δεν έχουμε Άγγελο, Λεοντιάδη, Βεζιρτζή. Έχουμε άλλους που δαγκώνουν και φέρνουν Αζεβέδους και Ζαμπράνους, λέει ο 26χρονος ΠΑΟΚς. Μάλιστα. Εφόσον είναι 26 χρονών και μπορεί και το ερμηνεύει έτσι, μαγκά του και μπράβο του. Κλόπ δικηγόρος. Εκείνη την ημέρα θα έχω ανοιχτό το κινητό μου ολινυχτής. Θα γίνει αυτή ή αυτή. Παρακαλώ. Που δεν είναι ούτε αργανός ούτε πόξος. Ναι. Διάλειμμα. Διαβάζουμε το μήνυμα του Νίκο από τα Γιαννιτσά που μας ήρθε τώρα μόλις. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Καλησπέρα μου και στον κυπελούχο Νίκο. Και θέλω να μου απαντήσεις μετά μόλις γυρίσουμε και ανοίγουμε και γραμμές συνάμας το 90-90-90. Θα μας πάρει καμιά γραμμή σήμερα, δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, δεν με ενοχλεί εμένα. Μπορεί όταν έρθει εσύ είναι πιο ακουστική η εκπομπή. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς ανοίγουμε και το τηλέφωνο 90-90-90. Άμα θέλει. Είπες πολλά έτσι, αυτά πικάντικα. Αλλά θέλω να μου πεις την ερώτηση γιατί χαίρεσαι εσύ που θα μείνω σε βίδι στον ΠΑΟΚ. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Πάμε, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr σας ταξιδεύει. Βρείτε σήμερα 900 και πλέον προσφορές ξενοδοχείων στη χαμηλότερη τιμή και επιλέξτε τον επόμενο προορισμό σας. Διαμονή σε μοναδικές τιμές με έκπτωση έως και 50% στα πιο επιλεγμένα ξενοδοχεία όλης της χώρας, σε Χαλκιδική, Μακεδονία, Αθήνα, νησιά και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Δείτε τώρα όλες τις προσφορές στο www.goldmall.gr και ταξιδεύστε σε όλη την Ελλάδα ποιοτικά και οικονομικά με ένα απλό κλικ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, πες μου σαν Αργιανός. Είσαι πρέπει να είσαι ο μοναδικός κοινικός τύπος, Αργιανός, ο οποίος λέει χαίρομαι που θα μείνω σε βίδι στον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι τρέμουν, λένε γαμώτο, αυτός δεν μπορεί να φύγει, να καταστραφούν αυτοί, να γίνουν σαν και εμάς κατεστραμμένοι κτλ. Για εξήγησέ μου. Γιατί ποτέ δεν ήμουν αθειασότης της άποψης ότι θα βελτιωθώ εγώ αν ψοφήσει η γείτονα του γείτονα. Βράστη χάρη του γείτονα, εσύ σαν. Αυτό σου λέω. Τι. Λοιπόν, ο Σαββίδης πόσα χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ. 6. Πολύ ωραία. Στα 6 χρόνια τι κατάφερε, πήρε 2 κύπελα. Μεγάλη υπόθεση είναι. Μεγάλη υπόθεση για έναν ΠΑΟΚ πρωταθλητή ή για έναν ΠΑΟΚ πρώτο στην πόλη. Στην πόλη. Απάντησες μόνος. Δηλαδή τι. Δηλαδή, όταν λέω την άποψη ότι ο Σαββίδης καλώς ήρθε στον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά εγώ σαν άνθρωπος ο οποίος τα βλέπω από τη δικιά μου οπτική πλευρά θέλω να παραμείνει, είναι γιατί θέλουν να παραμείνουν και αυτοί οι οποίοι έχει γύρω του. Α, δεν μιλάς για Σαββίδη, μιλάς για τους κόλακες. Μπράβο. Μάλιστα.
Αυτό εννοώ με αυτή την έκφραση και τα λοιπά. Ότι εφόσον ο Σαββίδης τους συντηρεί όλους αυτούς από εκεί πέρα μέσα, καλώς κάνει και μένει εκεί που είναι. Μάλιστα. Έτσι τώρα αρχίζω και πιάνω μερικά πράγματα, ας πούμε, εντάξει. Η μεγαλύτερη επιτυχία, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα, του ΠΑΟΚ δεν είναι το τρόπαιο, σαν τρόπαιο, αλλά ότι απέδειξε ότι είναι ο καλύτερος σε όλη την Ελλάδα και οι ουδέτεροι υποστήριξαν ΠΑΟΚ και στο ομαδικό πήραμε πόντους στα πιτσιρίκια, λέει. Έχω μια ένσταση σε αυτό που αναφέρει ο Νίκος. Ναι. Αυτό το αποδεικνύει στη διάρκεια, όχι σε έναν αγώνα. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα, Αυτόπουλε. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Καλημέρα, ναι. Αλέξανδρε από την Ηλιόλουστικό. Ναι. Ηλιόλουστικό, κάνω μπάνια, βρήκα την υγειά μου. Κάνεις και νυχτερινά μπάνια. Λοιπόν, άφου, πόσο χρόνο είσαι εσύ, φίλε μου, Άρια, ναι. Εγώ? Ναι. Πες μου, τα έχω πατήσει στα 40. 49. Τα έχω, δεν είμαι 49, 43, 44. Είμαι 49. Μπράβο. Επειδή είστε Super 3 Όραμα Δημιουργία 1988 που το ιδρύσατε και διασπαρτήκατε, διχονιοποιήσατε με ολοχίτες και Super 3. Κονιορτιοποιήσαμε και τα λοιπά τα πάντα. Επειδή μπήκατε και στις λέσχες αυτές που σας λένε. Που η λέσχη πολύ και αργότερα είναι. Η λέσχη είναι με ευρώ, αυτό που περιγράφεις είναι με δραχμές. Ναι, πολύ αργότερα. Άγουνα σου πω. Επειδή έχω σέβομαι και τον Στεφανάκο, που είναι Αριανός και τον κύριο. Εγώ που είμαι Αριανός, δεν με σέβεσαι. Άκου να σου πω, εσένα σε σέβομαι περισσότερο. Να σε κάνω. Αλλά δεν σε ξέρω. Με ξέρεις. Έχει ωραία μπουφάν. Λοιπόν, άσε μπουφάν, αυτό που λέει. Ναι. Σε παρακαλώ, η πλάκα σταματήσει. Τέλος, εντάξει. Σου πήρε κανένα τραβεστή, δεν ξέρω τι σου πήρε. Τραβεστή, γιατί κάνω εγώ παρέα με τραβεστή. Γιατί εκεί που είμαστε στην εκπομπή, τραβεστή ήταν από κάτω. Μάλιστα. Εκεί στο γύρο πάνω που είσαι. Άκουνε λίγο από τον Αριανό κάτι. Με διέκοψε με τον μπουφάν τώρα. Ναι. Έλα, σε ακούω, Αλέξανδρο. Ναι. Σάβω του Γκάλι και σάβω και τον Άρη. Καλά, μην πλατιάζει, πε μα. Άκου να σου πω. Άκου να σου πω, Όραμα Δημιουργία, μπήκες μέσα με, και ιδιαίτερα στο Κατσιαμπή, το θυμάσαι αυτό? Που ο Κατσιαμπής θα σε έβαζε, θα σ' άφηνε να βάλεις 5 γκολ μετά για να μην σας σωθείς. Αλέξανδρε, το θάτος πήραμε και δεν φύτρωσε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, απλά έβαλε κολάρο σαν τον άλλο τον Γκαρσία που έβαλε κολάρο και δεν παίξαμε τον Ολυμπιακό εμείς. Μάλιστα. Ο Κατσιαμπής είναι σπάστος στο ξύλο. Ο άλλος σε ένα Ηρακλής Άρης που είμαι στο Καφατζόγλιο πήγε χαστούκησε στο πιο τερματοφύλακα. Ένα Ηρακλάκης που πήγε χαστούκησε. Τι θες ρε να πει. Πού θες να καταλήξεις ρε Αλέξανδρε. Να καταλήξω. Ότι εσείς είχατε και τον Κοντομινά, αν δεν θυμάμαι καλά. Τον είχα. Θυμάμαι καλά. Ναι, θυμάσαι καλά. Της Αρκούδας, πιο περισσότερο και από το Σαββίδι. Ο Σαββίδι έχει περισσότερο, τέλος πάντων. Κάνετε τίποτα με τον Κοντομινά, καταφέρατε τίποτα. Εσύ που είπες ότι πήραμε δύο κύπελα και αξίζαμε το πρωτάθλημα φέτος. Πώς ξέρετε, το δύο κύπελα που είπα δεν το είπα αρνητικά. Άξιζε ο Πάο να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, ναι, όχι. Παίζει την καλύτερη μπάλα, ναι, όχι. Αυτό θα με ακούσει και να κλείσω. Για σένα άξιζε. Άξιζε. Για σένα άξιζε. Άξιζε, δεν άξιζε, είπες. Για σένα άξιζε. Για σένα λέω, το από Αριανός. Για μένα αντικειμενικά η ομάδα η ΑΕΚ και τα λοιπά έχω έπαιξε καλύτερα από το πρωτάθλημα. Ναι, όχι, άστα αντικειμενικά. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω τελείως το θέμα για το πρωτάθλημα. Ωραία, εντάξει. Είπες και για το Σάντος λίγο. Όταν είχαμε το Σάντος που κερδίζαμε, παίζαμε μπάλα. Θυμάσαι με το Σπάθα που θα παίρναμε πρωτάθλημα ή έστω θα διεκδικούσαμε πρωτάθλημα. Στο 10ο λεπτό, πρώτο λεπτό δίνει η κάρτα στον Γκαρσία. Αν υπάρχει κάρτα, μπορεί να το κάνει παρατήρηση, άκου να σου πω. Και του πάει τα νεύρα του Γκαρσία και έτσι πέσει τον Γκαρσία και τον κοιτάει, έτοιμο να το φάει. Τον καημένο τον ποδοσφαιριστή του σπάσει τα νεύρα και δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Ναι, άμα του πάει το ποδοσφαιριστή. Τι έκανε. Και επειδή ο Παύλο Γκαρσία είναι η σημαία του Πάου και ο αρχηγό ο Βιερίνια είναι άλλο του Παουξάκη και είναι στην πόλη μα και έχει παντρευτεί η Θεσσαλονίκια. Μάλιστα. Και μέσα στο πανόραμα ξέρω που μένει κιόλα. Επειδή τα ξέρω όλα εγώ. Φύγε ρε, τα ξέρει όλα. Φτάνει, φτάνει. Φτάνει. Φτάνει, Τσουκαλά, εγώ τον είπα. Ναι. Επόμενη γραμμή. Τι παιδί. Μάλιστα, ναι, καλημέρα. Αυτό κάνει τα μπάνια του και εμεί είμαστε εδώ πάντα. Μια χαρά περνάει. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε, αφού είπαμε καλημέρα. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Ραπτόπουλος. Εδώ είναι. Ακούει. Ωραία. Λοιπόν, δεν μας έχουν πει τίποτα. Ναι. Εδώ το ραδιόφωνο. Ναι. Του, όπως λέει και ο μεγάλος, το ΠΑΟΚ FM. Ναι. Ναι. Τι επεισόδια έγιναν τον Παντελεήμονα. Ποιος είναι ο Παντελεήμονας?
Παντελεήμονας. Ναι. Είναι συμπιερία. Τι επεισόδια γίνανε λοιπόν. Τι έγινε κύριε στον Παντελεήμονα. Ούτε που κάνει. Τι γίνανε εκεί. Παρακαλώ. Ναι. Πείτε μας. Να σου πω εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ είμαι Αριανός. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είμαι καλεσμένος. Ναι. Από φίλο ΑΕΞΗ. Ναι. Ναι. Όχι από σύνδεσμο. Ναι. Για να πάμε να κάνουμε ένα μπιζμπιζέ την Πέμπτη το απόγευμα. Να φάμε και να πιούμε. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Επειδή είναι πολύ κολλητός μου φίλος, με κάλεσε και εμένα. Εντάξει, άμα με συγκαλεί ο φίλος να φάτε, ωραία. Πάρα κάτω. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ, εν πάση περιπτώσει, εκείνη τη στιγμή δεν πήγα. Ναι. Και ευτυχώς. Γιατί? Και ευτυχώς δεν πήγα. Πρέπει να κάνω το σταυρό μου. Εκείνη την ημέρα έγινε μακελιό. Πού έγινε το μακελιό? Ποια μέρα έγινε το μακελιό, τι μακελιό έγινε? Δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζουμε, ρε φίλε. Άμα το γνωρίζαμε, το λέγαμε. Λέγε. Καλά, δημοσιογράφοι είστε εκεί. Όχι, ούτε εγώ είμαι δημοσιογράφος, ούτε παραγωγός, κύριο Ραπτοκίνητο. Εγώ αύριο έχω εκπομπή. Ναι. Τι έγινε? Λέτε όλα τα υπόλοιπα, αυτά δεν τα λέτε. Ρε φίλε, αν δεν πεις τι έγινε. Θα περάσει η ώρα. Ναι, τι έγινε. Ναι, να σου πω τι έγινε ακριβώς. Κάτσε να μάθουμε, ένα Γιάννη. Τι μας έρθει. Αργά έτσι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Τι έγινε. Ναι, το ξύλο που έπεσε εκεί. Πού? Είναι 10 άτομα στο νοσοκομείο. Ένα. Σωστά. Τον διέκοψες γιατί. Δεν μπορεί να λέει βλακίες. Πρέπει να τα αναφέρει επώνυμα αυτά. Α, να το πει επώνυμα. Σωστά. Τι να το πούμε τώρα δηλαδή. Να πάρει. Τίποτε. Να το πάρουμε εμείς τηλέφωνο, τι να κάνουμε. Κάτσε ρε φίλε ένα λεπτό, γιατί άμα είναι έτσι να μας πει. Να μας πάρεις τηλέφωνο πάλι, να δώσεις το τηλέφωνο σου στον Ιχολίπτη, να σε πάρει ο Ιχολίπτης Τάσο ρε. Να επικυρώσεις τα στοιχεία σου για να αναφέρεις τον κατήποτα καγκαλία. Το επικυρώσεις δεν θα το καταλάβει. Δεν θα το καταλάβει το επικυρώσεις. Να δώσεις το όνομά σου, το επίδετό σου και το τηλέφωνο σου, να σε πάρει ο Ιχολίπτης και να πεις ό,τι θες μετά. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Ούτε εγώ ξέρω. Πραγματικά, άμα ήξερα να το έλεγα. Άμα έπαιζε ξύλο, δεν το έλεγα εγώ. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Έλα, Χρήστος Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Καλώς τον, καιρό έχω να σε ακούσω. Έλα. Καλώς τον Χρήστο. Είδες. Ναι. Έχω έρθει με ένα φίλο μου θολωμένο, ήπια με κάτι ούδα και θυμηθήκαμε τις βλακίες που έλεγε ο Κόκκινος μετά τον ντέρμπι με τον Μπάουκ. Και τα έχει λίγο μαζεμένα με τον Κόκκινο, θέλει να τα πει, να ξεσκάσει. Ναι. Για πάρτονα. Μετά τον ντέρμπι Παναθηναϊκός πάω. Ναι, ναι. Α, okay. Ναι, τι είπε ο άνθρωπος αυτός, δεν θυμάμαι. Ούτε ναι, κάτι, είπε κάτι για Παναθηναϊκούλη, δεν είπε ο άμπαλος και είχαμε δελαθεί να πούμε. Για πάρτονα. Παρακαλώ. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Λοιπόν, είχαμε ακούσει τις αθλητικές αξιαρχίες. Ναι. Μετά το μάτς με το Σκακομήρα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν τώρα. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, μετά το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ το 03. Ναι. Και μου βγαίνει ο Κόκκινος και μου κάνει κάτι για Παναθηναϊκούλιδες ή κάτι τέτοια. Ρε φίλε, ξέρω ότι περνάω μία από τις πιο δύσκολες σεζόν στην ιστορία μου. Ναι. Ωραία. Για τον Άλβα έχει λόγο, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει. Και ο Κόκκινος σαν ένα κλειδέας που έπεσε με το σουφλί, σε είπε Παναθηναϊκούλη και θύμωσες. Λογικό. Αυτό. Ναι. Απλά λίγο σεβασμός, ρε φίλε. Λίγο σεβασμός. Δηλαδή, τώρα και συμφωνώ μαζί σου γιατί και τα αναφέρει ένας παραγωγός ο οποίος είναι δηλωμένος Ηρακλειδέας ο οποίος έχει πέσει άδικα τις όσες φορές έπεσε. Έπεσε άδικα, ξάδικα, δέλτα εθνική έπεσε. Όπως αναφέρει και ο ίδιος. Ναι. Είναι δυο φορές χειρότερο αυτό που λέει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Απλά ως τι μου μιλάς, δημοσιογράφος ή ως Ηρακλειδέας. Πρέπει να πάει ο Κόκκινος σε τρεις γιατρούς. Σε έναν, μάλλον σε τρεις ανθρώπους. Σε ένα κοινωνιολόγο να του ξεκαθαρίσει μέσα του την κοινωνική του υπόσταση. Τι πότε εννοείς, θα είναι... άμα είναι προλετάριος, όχι, 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 όχι. Αν είναι οπαδός ή δημοσιογράφος. Α, ένα είναι αυτό, δεν το ξέρει. Αυτό είναι επαγγελματική υπόσταση, όχι κοινωνική υπόσταση. Σε ένα ψυχολόγο να δει ότι κάνει εκπομπή σαν Ηρακλειδέας και πρέπει να γλύφει τον ΠΑΟΚ. Και το τρίτο είναι πρέπει να πάει σε ένα λογοθεραπευτή. Φύγε, επόμενη γραμμή. Καλά, λογοθεραπευτή όλοι χρειαζόμαστε. Γιατί καλό, όλοι κάνουμε. Όλοι κάνουμε, ναι. Θέλουμε μια προπόνηση, ναι. Κάτι στραγάκια έχουμε, κάτι. Ουδής άσφαλτος. Ναι. Ουδής άσφαλτος. Και γραμματική να μάθουμε και ανάγνωση να μάθουμε. Εντάξει. Αν και το πρόβλημα είναι ότι αν προσπαθήσουμε να μάθουμε και να μιλάμε σωστότερο, δεν θα μας καταλαβαίνει κανείς. Σωστό. Και αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Από τα εξωτικά σου παίρνω τηλέφωνο. Από τα εξωτικά. Εξωτικά, ποια εξωτικά. Εξωτικά, δυτικά. Ρε. Δυτικά, εξωτικά. Ναι, ναι. Ραπτόπουλε, καλά, με το λεωφορείο πήγε. Δηλαδή, με τι ήθελες να πάω. Καλά, αφού σου έκανα πρόσκληση να συναντήσω με το βανάκι και εσύ με το λεωφορείο πήγε. Ένα βανάκι κάηκε. Αν πήγαινα κι εγώ σε άλλο βανάκι, το άλλο βανάκι που θα κεκόταν σίγουρα το δικό μας θα ήταν. Το λεωφορείο μονολάστικο έπαθε. Το λεωφορείο έσπασε ρόλο. Ραπτόπουλε, μπορεί να ήμασταν χίλιοι λιγότεροι από τα εισιτήρια, ναι, όπως λες, αλλά ήμασταν όλοι έξω φρενών. Δηλαδή δεν είχε γυναικόπαιδα και ιστορίες. Ποιος θα θυμάμαι γυναικόπαιδα. Ποιος θα έκανε ρε παιδιά εκδρομή τώρα χωρίς να σταματήσει με γυναικόπαιδα. Πρέπει να είναι πολύ. Να μην το πω τέλος. Οπότε τι θες να πεις. Δικαιολογείς. Ραπτόπουλε, ότι... γούσταρες. Γούσταρα κερκίδα, ναι. Γούσταρες που τους ξεφυλίσαμε τους χάρτινους. Τους χάρτινους. Τους χάρτινους και τον Εσκομπάρ μαζί. Για το μόνο που γούσταρα είναι για τον τζάμπα. Δηλαδή τζάμπα. Θα ήταν για το Μελισανίδη. Δεν δικαιούται. Ναι. Ρε παιδί μου, φαντάσου τώρα, η τελευταίο double act πήρε με τον Μπάρλο. Ο Μπάρλος έδωσε την ψυχή του για την ΑΕΚ, έχασε το σπίτι του, ξέρω και τα λοιπά. Θα ήταν μεγάλη αδικία, ας πούμε... Στη φάτσα του Μπάρλου και τα λοιπά. Στη φάτσα του Μπάρλου να βάλει του Μελισανίδη να πάρει double. Δηλαδή εκεί δεν θα το χώνευα, να πούμε. Ραπτόπουλε, φάνηκε ο Εσκομπάρ ποιος είναι. Είδε, τους έκανε όλους τους λίστευσε, ακόμα και τους παίχτες του. Τους έκανε να πάρουν το πρωτάθλημα. Και στο τέλος βλέπεις ένας φέτος. Αυτό θα το πληρώσει ο Εσκομπάρ. Θα το πληρώσει. Ραπτόπουλε, εμείς το ψάχναμε και τον Brexit, αλλά είδες εκεί άμα θέλουν να το συνεχίσουν. Δεν σε συμφέρει, ρε Χάζο Παοξή, τον Brexit τώρα εσένα, αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά είδες άμα θέλουν να το παίξουν το παιχνίδι, πώς το παίζουν. Δηλαδή και σε συμφέρει και δεν σε συμφέρει. Δεν το συμφέρει καθόλου. Δεν υπάρχει και μη δεν. Δεν το συμφέρει. Ραπτόπουλε, τους χάρτινους και μέσα και έξω. Φανήκανε ποιοι είναι. Καλύτερη κερκίδα. Στην Ελλάδα φανήκανε. Καλύτερη κερκίδα είχατε. Πολύ καλύτερη κερκίδα. Είχε ωραίο παλμό. Μείον 1500 εισιτήρια. Το sold out δεν έγινε. Θα σας τη λένε από την άλλη γειτονιά. 100%. Και φυσικά... δεν υπάρχει περίπτωση. Σου λέω είμαστε σαν να ήμασταν διπλάσιοι όμως. Δεν αμφιβάλλω, το έζησα και το κατανοώ και το έχω πει και στην κάμερα. Άντε Ραπτόπουλε, περίμενα να σου πω και ένα ακόμα. Ναι. Ο Αργιανός τι θέλει να συγκριθεί με τον Ολυμπιακό, λέει ότι είναι στην ίδια κατάσταση. Πρόσεξε ρε φίλε, δεν είπα... μπάστα, περίμενε. Δεν είπα αυτό το πράγμα ότι είναι στην ίδια κατάσταση. Μάθετε να ακούτε και να καταλαβαίνετε τι λέει ο άλλος. Όταν ο Αργιανός δεν ξέρει πώς θα κινηθεί το πρωτάθλημα, έτσι και ο Ολυμπιακός δεν ξέρει πώς θα κινηθεί, τι απαιτήσεις θα έχει, αν θα είναι με Μαρινάκι ή με άλλη διοίκηση. Εχθές 5 εκατομμύρια πήρε από 3 παίχτες. Αυτό σου είπα, ότι δεν ξέρει ο Ολυμπιακός οπαδός αν θα μείνει ο Μαρινάκης ή θα πάει σε άλλη διοίκηση. Όπως λέμε, μπορεί και τον άλλο μήνα να πάρει 11 από το κρασά του παίχτες να πούμε και να στήσει. Ακριβώς. Αυτό λέω. Ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, όπως και ο οπαδός του Άρη και τα λοιπά, δεν έχει να ξέρει να σου πει απαιτήσει από τη διοίκησή του, δεν έχει στόχους. Ο Παοξής τον ξέρει το στόχο από τον Μάιο. Ναι. Ο στόχος είναι ο στόχος απέναντι του Σαββίδη, δεν είναι ο στόχος του οπαδού. Ο στόχος σας είναι ξανά στην Β' Εθνική, εκεί είναι ο στόχος. Άποψή σου. Τι άποψή μου. Άποψή σου. Να πάτε όμως. Καλά, εντάξει. Έφυγες. Έφυγες. Φίλε Αργιανέ, έχω γενικά σύνθετη και βαθιά σκέψη. Παιδί του Δευτέρου, βλέπεις κι εγώ. Τι είναι το δεύτερο. Το ίδιο λέει και που τελειώσαμε όλοι. Ωραία. Εσένα και τον γιατρό Βασίλη θέλω να σας γνωρίσω. Έχεις ίντσα. Τι είναι αυτό. Ίντσα. Ίνστα. Instagram. Όχι. 26χρονος Παοξής. Λοιπόν, να είναι καλά. Δεν έχω καμία σχέση με τον Βασίλη τον γιατρό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ραπτό, πες την ιστορία που πήγες με την Ποντιμπιλτερού και σε έβαλε από κάτω και τα είδες όλα. Έζησες στον παράδεισο εκείνη την ημέρα. Έζησες ένα παράδεισο εκείνη την ημέρα. Καλημέρα. Πήγες με ενεργή την Ποντιμπιλτερού. Μπράβο. Καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα. Καταρχήν να πω ότι πρώτη φορά ακούω τον συνομιλητή. Ραπτό, που λες συγχαίρω για την επιλογή. Ο τύπος φαίνεται. Είναι προσωπικός μου φίλος. Ναι. Και μ' αρέσει πολύ που κάθε φορά αλλάζεις τους συνομιλητές, αλλάζει χρώμα εκπομπή. Ή άμα έχεις κάθε μέρα την ίδια αυτή, ίδιο φαΐ θα έχουμε κάθε μέρα, πώς θα γίνει. Ωραία, παιδιά, και... συγγνώμη που το λέω, ευχαριστώ κατά καλά σου λέω και το όνομά σου πώς είναι. Κωστής λέγομαι. Κωστή. Όπως είπε και ο Κωστής προηγουμένως, μια φορά στην αρχή του χρόνου και μια τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα. Ναι, τότε έρχεται. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να καθίσουν εδώ πέρα επί μακρόθεν.
Εντάξει, αυτό κρίνεται και από το ακροατήριο, κρίνεται από πολλά πράγματα. Να είσαι καλά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα. Εσένα τώρα σε ακούω πρώτη φορά. Σε προτιμώ χωρίς να σε έχω ακούσει και δεύτερη και να ξέρω τις θέσεις σου ακριβώς ποιες είναι. Το Μαλάτο και λόγω ομάδας το συμπαθώ και για αυτά που λέει περί ιδεολογίας. Αλλά κοίταξε, εντάξει. Ο καθένας έχει το δικό του πράγμα. Ο καθένας έχει το δικό του στήμα. Στο ραδιόφωνο, γενικά στην τηλεόραση, στη ζωή. Δηλαδή πας 10 χρόνια στο ίδιο μέρος διακοπές. Κάτσε, το καλύτερο μέρος, δεν θα θες να πας και κάπου αλλού. Κατάλαβε. Και ας μην γελιόμαστε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Η έκθεση στο ραδιόφωνο μέσα από το λόγο είναι πολύ πιο έντονη από την έκθεση με την εικόνα. Συμφωνώ. Και τώρα για να παίρνω και τηλέφωνο, πάω να πει ότι συμπαθούμε και το ραπτόπουλο, έτσι, να πενέψουμε και τα γένια του. Λοιπόν, γένια. Θέλω να κάνω δύο τοποθετήσεις. Σ' ακούω. Μία εντός ποδοσφαίρου και άλλη εκτός ποδοσφαίρου. Ραπτόπουλο, θα σε έπαιρνα και χθες, αλλά χθες είχες πολλά τηλεφωνήματα και δεν πρόλαβα. Ναι. Λοιπόν, είχες πει κάτι. Άσε με μόνο γιατί ξέρω ότι είσαι παραμεντικός και θα με πάρει μπάλα και θα με κλείσει. Λοιπόν, δεν θα βρίσκω, θα κάνω τίποτα. Χθες είχες πει κάτι για τον Νότι Σφαγιανάκη. Λοιπόν, εγώ να σου πω κάτι. Επέλεξε να πάει Αλβανία π.χ. 120 ευρώ είσοδος. Άμα το είχε πιο φθηνά, θα λέγανε γιατί στην Αλβανία το έχει φθηνά και στους Έλληνες. Κοίταξε, ξέρεις ότι είμαι καπιταλιστής. Ναι, και στους Έλληνες το έχει πιο ακριβά. Θα τηθώ το θέμα ρατσισμού. Τώρα κοίταξε. Και στην Αλβανία υπάρχουν Έλληνες και να σου πω και ένα που έμαθα χθες, στο αλβανικό YouTube, ας πούμε, να σου πω. Πρώτος Έλληνας τραγουδιστής σε θεάσεις βίντεο και τραγουδιών είναι ο Νότης. Δηλαδή είναι εμπορικό όνομα. Ρε, ο Νότης Φαγιανάκης είναι τραγουδισταράς. Άκου εμένα. Είναι τραγουδισταράς. Ναι, φωνή, εντάξει. Τώρα, φωνάρα. Μα δεν μάλλον. Θα σου πω, θα σου πω. Επειδή. Δηλαδή, π.χ., αν πάει η Γερμανία, οι Γερμανοί δεν έχουν κάνει κακό στην Ελλάδα. Έχει κάνει συναυλία στην Αμερική. Η Αμερική δεν έχει κάνει κακό στην Ελλάδα. Κοίταξε, το κρίνουμε. Ως Χρυσαυγίτης ο. Γιατί οι Βούλγαροι δεν σφάξαν Έλληνες στον πόλεμο, δεν πήγε ο Καλάς να τραγουδήσει. Ναι. Σύμφωνοι. Και λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχω χρόνο, το ξέρετε. Ναι. Τώρα στο θέμα του ποδοσφαίρου, έχω μια ένσταση για τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Κατά τα άλλα τον εκτιμώ ποντιάρα, ελληνάρα, οκ. Okay. Είπε ότι έσωσε τον Παναθηναϊκό. Εγώ έχω πληροφορηθεί το εξής, ότι η Κέρκυρα έλειπε, ενώ είχε ένομο συμφέρον, γιατί θα έπεφτε, δηλαδή σε περίπτωση που ψηφιζόταν τον ένα πέσει ο Παναθηναϊκός, ενώ ήταν η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ενώ είχε ένομο συμφέρον να μείνει στην ψηφοφορία, δεν παρευρέτησε για δικούς τους λόγους. Και η ψηφοφορία των ομάδων έγινε αλφαβητικά. Οπότε έπρεπε να συμπληρωθούν τα 3 τέταρτα των 15 ομάδων. Οπότε η τελευταία. Θέλεις να πεις ότι αλφαβητικά είχε πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ λόγω του τέλους. Ναι. Τι είπες, Κωστή? Όχι, λέω ότι είχε πλεονέκτημα επειδή ήταν αλφαβητική η ψηφοφορία, ότι ήξερε ο άλλος τι εικόνα είχε λόγω του τέλους. Ξέρω, το λέω επειδή αυτό διάβασα. Και εντάχει, λέω το εξής. Ότι ξεκινάμε, ξέρω εγώ, από το Α, και με το γράμμα του νόμου σώθηκε, λέει, στο όμικρον, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, γιατί μετά είναι τα γράμματα του ΠΗ και τελειώνουν και οι ομάδες της αλφαεθνικής. Είναι δηλαδή Πλατανιάς, Παδιάννενα και ΠΑΟΚ. Αυτά. Οπότε είναι δηλαδή, διαδικαστικά, παιδιά, δεν ΠΑΟΚ, όταν ψήφισε όχι, ήδη είχε κριθεί το αποτέλεσμα. Και είχε ήδη κριθεί το αποτέλεσμα ώστε να μείνει ο Παναθηναϊκός. Και δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο, ας πούμε, τον έσω τον Παναθηναϊκό. Και ένα τελευταίο, γιατί στη χθεσινή συνέντευξη είπε ότι δέχτηκε πισόπλα τις μαχαιριές. Όταν εννοούμε ότι δεχόμαστε πισόπλα τις μαχαιριές, συνηθίζεται ότι είναι αυτοί του περίγυρου μας, φίλοι μας. Ποιον εννοεί? Τον Τζίπρα, ξέρω εγώ, τον Καμένο, τον Μελισανίδη, τον Γραμμένο. Ναι. Ποιος είναι αυτός που, ναι, του ρίξε πισόπλα τη μαχαιριά? Να διευκρινίσει δηλαδή. Ναι. Ραπ, έχει τώρα μια ευέλεια ο τύπος, ο Ιβάν Σαββίδης τον ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή κάνει clean deal στην Ελλάδα, βλέπεις τώρα. Δηλαδή είναι κακά τα ψέματα, νούμερο στην επικαιρότητα. Δεν μπορεί τώρα να λέει ότι δεν έχουμε πίσω από τα δημαρχές. Ποιος είναι να τον ξεπροστιάσουμε? Στην τελική δεν το λέω εγώ να με έρθουν από κάτω πέντε γορίλες από το σπίτι και να με σαπίσουν. Τι έλανε γορίλες τώρα, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας. Να είσαι καλά. Ωραίος. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, κύριε, εσείς τι κάνετε? Εγώ είμαι από την Πολυδίκη που ήσουν. Που διαφήμιζες. Hardball, παλιά, ναι. Έτσι. Ωραία. Εκεί που σκίζουν τους κατάλογους. Ναι, κύριε, σκίζουν τους κατάλογους με τα δύο χέρια. Ναι. Ποιος είναι ο κύριος, μπορεί να συστηθεί να δω. Είναι Αριανός, Βασίλης Κινικοσκούλικο, το παρατσούκλι του. Είμαι φίλος του Κωστή πολλά χρόνια. Ναι. Τι έμορφοι άνθρωποι είναι αυτοί, ο Χατζηνάκος πού είναι? Ο Χατζηνάκος θα έρθει αύριο. Δεν μπορείτε να κάνετε μια εκπομπή έτσι, να πούμε τα Αριανά που μιλάτε έτσι κονιόρδικα, να σας ακούει. Κονιόρδικα! Και η μισή Θεσσαλονίκη που είναι Άρης. Τι είναι η μισή Θεσσαλονίκη?
Όχι μόνο η μισή, μη σε πω το 70% αργιανά είναι. Μα έχει να βγει 20 χρόνια από το σπίτι, μάλλον. Πώς δεν γιατί... δώσει. Γιατί εσύ, εσύ Κοδεσπότη Ρατόπουλε, απαξιώνει τον Άρη και. 5 χρόνια γάμα εθνική διαβίτα, δεν τον απαξιώνει. Γιατί ο Άρης δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί, έχει την εντύπωση. Τι να πρωταγωνιστήσει? Για να είμαστε ακριβωδοί και ο Άρης απαξιώθηκε και από τις επιλογές του και από τους ίδιους τους ανθρώπους. Τον ναι, αλλά τώρα με το νέο ξεκίνημα, το όνομά σου παρακαλώ. Βασίλης. Πόσο? Βασίλης. Βασίλη, ίδιο όνομα έχεις με τον Χατζηνάκο. Όλοι οι βασίλειδες εδώ πέρα, όλοι είμαστε. Πώς γίνεται, δύο μορφιά ανάψει. Ο Μαρφέλετε το ράδιο. Σας παραδέχομαι. Να σε καλά. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Μην ξεχνάς να πούμε, έχεις σπόρους και ρίζες να πούμε και την νόμαυρες. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά, γέρος. Ναι, αλλά ο σπόρος μου είναι ασπρόμαυρος. Τι να κάνω τώρα εγώ. Καλά, κοριτσάκι έβγαλες. Τι, άμα έβγαζα χωράκι τι θα γινόταν. Ή Μπαρτσελόνα θα γινόταν. Άσε που σε έσωσε επειδή είναι και πάω και εκεί πέρα μπροστά. Άσε, λαμπάδα της χρωστάς της κόρης σου. Γιατί. Τι γιατί. Μια χειραψία του έκανε στο ανθρώπου εκεί πέρα στην μπουτίκ. Την κόρη σου ξεχώρισε. Ναι. Και έχασε το πρωτάθλημα. Καλημέρα, ναι. Του Πασχαλάκη μπλούζα πήρε 3 γκολ στην Τρίπολη αφού. Τη αρέσει ο Πασχαλάκης. Λέει όμορφος είναι, λέει αυτός. Κόρη σου έχει γούστο, ρε. Έχει γούστο, ρε. Ναι. Επειδή εσύ είσαι Αύγουστος. Είσαι Αύγουστος. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Λοιπόν, να κάνω μια πρόβλεψη για το χρόνο για τον ΠΑΟΚ. Να κάνεις. Και δεν κάνεις και δυο προβλέψεις. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο εύκολο με αποδυναμωμένη ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Αλλά εξωγηπεδικά θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Εξωγηπεδικά. Ναι. Ναι, ρε ραπ, θα γίνουν χειρότερα από αυτά που γίνανε φέτος, αλλά δεν θα μασίσουμε γιατί είμαστε ψηλιασμένοι. Ναι. Και ναι. Μια ερώτηση να σε κάνω. Ό,τι θες, ναι. Εκτός ποδοσφαίρου. Ναι. Πήρε ένα παλικάρι στη Μαρμίτα την Κυριακή. Ναι. Και σε είπε ότι όταν φτάνει στο αποκορύβωμα στο κρεβάτι πέφτει. Και εσύ τον είπες να το γαργαλίσει λίγο η κοπέλα του από πίσω. Ναι, και το ρώτησα αν έχει ταμπού με αυτά τα πράγματα ή έχει μεγάλο δάχτυλο και νύχι η κοπέλα. Ναι, άλλο θέλω να σε πω, επειδή το έχει πει σε 2-3, έχω ακούσει. Το έχει δοκιμάσει, δηλαδή η γυναίκα σε γαργαλάει. Α, δεν είναι ντροπή, γιατί το κλείνεις. Να το δοκιμάζεις, φίλε. Αν δεν έχει πρόβλημα στήσεις, θα σου κάνει καλό. Και στον ουρολόγο κανένα δυο που πήγανε, τους άρεσε. Ναι, παιδιά, μερικά πράγματα είναι γνωστά. Είναι ο προστάτης και τα λοιπά στον άντρα είναι σε σταθερό σημείο. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Θα αλλάξουμε την ουρολογία δηλαδή. Επειδή δηλαδή σας είπαν ότι εκεί είναι κακό. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. 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 Τρομερός ο φίλος ο Αριανός Κωστής. Ο Μπίλης. Ναι. Μπίλη να σε πει το εγγόνι σου. Ναι. Όχι, δεν εμένα, λέω. Εμένα, λέει, εμένα, λέω. Εμένα λέει. Α, ωραία. Λοιπόν. Καταρχήν, πήρα ένα λόγο για τα παιδιά που βγήκαν τους φίλους Παναθηναϊκού από τα Μέγαρα να πω κάτι. Ναι. Αλλά όμως στην αρχή της εκπομπής, όταν ρώτησες Ραπτόπουλε τον φίλο τον Αριανό, αν είναι καλός ο Φραπές, ο τρόπος που το ρώτησες, ναι, έμοιαζες ακριβώς στο Χατζηχρήστο στον Μπακαλόγατο. Ρε, το ζήλεψα, ξέρεις γιατί. Είχα κάνα μήνα κάτι πάλι. Είχα κάτι παλινδρομήσεις και μου λέει μην πίνεις λέει καφέ. Λίγο ελληνικό. Και είδα μια ποτηράκλα εδώ με κάτι αφρόγαλα, κάτι αυτά και ζήλεψα, κατάλαβες. Λοιπόν, ο τρόπος που το ρωτάγες είναι ο Χατζηχρήστος τον Μπακαλόγατο ακριβώς. Δεν το έκανα ξυπητούτο, ρε φίλε. Και έχει και ένα τετράγωνο ποτήρι, σαν το κεφάλι του κόκκινου το ποτήρι. Άστο να πάει στο διάλογο. Ναι. Επειδή είναι μια-δυο μέρες ωραίες, χαλαρές. Λοιπόν... Δεν σου λέει όμως ότι έχει πράσινο καλαμάκι. Και πράσινο καλαμάκι απάνω. Α, μάλιστα. Πασόκ δηλαδή. Πασοκάρα. Έτσι, λοιπόν. Σακού. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη στη μακροπρόθεσμη λογική που είχε για το Μελισανίδη και τις μεταγραφές. Ναι. Είναι και ο λόγος που είχα πάρει σήμερα το μεσημέρι, αν θυμάσαι. Ναι. Επίσης, και εδώ θέλω να τονίσω, θέλω να δούμε όταν θα καβατζάρει όλες τις δουλειές ο Σαββίδης. Ναι. Πώς θα, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέμε εδώ στη χώρα.
τι θα κάνει στις μεταγραφές στην ομάδα μετά από ένα-δύο χρόνια και τι θα κάνει, τονίζω αυτό, στους μισθούς στους υπαλλήλους. Παραδείγματος χάρη, εμείς στον Παναθηναϊκό, ναι. Γιαννακόπουλη, που μάλλον εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι, το θυμάται ο φίλος ο Αριανός, ναι. Όταν είχαμε πάρει στη Βαρκελόνη το έκτοτε ευρωπαϊκό το 2011, ναι. Που έμπαινε η κρίση, βγαίνει την επόμενη μέρα ο Παύλος και λέει: μειώνω τα μπάτζετ, έρχεται η κρίση, δεν ξέρει τι έχει να γίνει στη χώρα. Δεν του είπαμε τίποτα, γιατί βγήκε και είπε: έχω 1200 στόματα να ταΐσω, δεν έκοψε μισθούς, δεν απόλυσε κανέναν. Ναι. Ναι. Και ήταν και από τις επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνανε και μετά. Συγγνώμη, Παλικάρε. Ήταν και από τις επιχειρήσεις οι οποίες στο βέντρο του δυνατού, όπως και κάποια άλλα σούπερ μάρκετ εκείνη την περίοδο, με τα capital control πληρώνανε και αυτοί και τα λοιπά, κάς για να διευκολύνουν. Όχι, Βασίλη, ακριβώς αυτό είχα πει το μεσημέρι στον Κωστή. Δεν έχω ακούσει για την και με τον Καρέλια. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει και εμείς να βγαίνουμε κάποιους ανθρώπους που. Είναι σωστή, πρέπει και εμείς να δείξουμε. Παιδιά, είναι γιατί, αυτό γιατί ο Μασούτης δεν είναι φοβερός. Αυτό λέμε. Εξαιρετικός κύριος. Εξαιρετικός. Λοιπόν, συγγνώμη πάλι κατά το διακόπτω, απλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα ότι όπως και ειδικά στην πολιτική και στην κοινωνία, αυτός που αξίζει είναι αυτός που προβλέπει. Όχι αυτός που κάνει διαπιστώσεις. Πολύ σωστά. Ναι, όχι μετά Χριστοπροφητή. Ακριβώς. Ναι, γιατί για να προβλέπεις, γιατί για να προβλέψεις κάτι σημαίνει έχεις βάλει το κεφάλι σου κάτω, έχεις σκεφτεί, έχεις κάνει δουλειά. Πολύ σωστά. Και το τελευταίο που θέλω να πω, που το λέω φιλικά στα παιδιά από τα Μέγαρα, Κωστή αν μου επιτρέπεις, ναι. Επειδή είναι Παναθηναϊκοί, που πήραν, είχαν πει τα ουζάκια τους, καλά κανένα πάνε τα φαρμάκια κάτω, που πήραν και το αντιστήκανε που έβγαινε ο Γρηγόρης και έλεγε τον Παναθηναϊκό Παναθηναϊκούλη, έτσι δεν είναι. Αν το έλεγε Παοξής δεν τους πείραζε. Επειδή το πήρα κλειδέα τρελαθήκανε, ναι. Ναι. Συγγνώμη, ούτε και Παοξής μπορεί να το πει Παναθηναϊκούλη. Είμαι της ελεύθερης αγοράς και στη ζωή πρέπει να τον κερδίσει το σεβασμό. Έτσι. Που σημαίνει, εμείς οι οπαδοί πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, γιατί έχουμε γίνει πολύ λαλαλά τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, μας έχουν τρυπήσει, και πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, σε αυτούς που πρέπει, ευγενικά και ωραία λέω πάντα, ούτως ώστε να ξαναγίνει Παναθηναϊκάρα, γιατί τελικά μόνο οι οπαδοί έχουν μείνει. Οι επιχειρηματίες, όπως σου είχα πει, Κωστή μου, τη δουλειά τους την κάνουν μια χαρά. Δεν ξέρω αν έχω άδικο σε αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και δεν μπορείς να στηρίξεις ένα οποιοδήποτε κίνημα όταν πλέον ο κάθε άνθρωπος σε εξιδίων έχει ανάγκη και την επιβίωσή του. Πάμε επόμενη γραμμή. Βασίλη, μπορούμε να πατήσουμε πάρα πολύ στον Αλαφούζο. Εντάξει. Γιατί δεν είναι σαν τον άλλον τον Πετρελαιά. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Ο οποίος, το έχω πει 100 φορές, ήταν ο πιο μάγκας. Πήρε την πρώτη άδεια με 43 εκατομμύρια. Στη δουλειά τα πάνε μεγάλο γατόνι. Αυτός έπαιξε το καλύτερο πόκερ εκείνο το βράδυ. Στον Παναθηναϊκό δεν έχει βάλει ένα ευρώ και λέει δεν έχω να βάλω. Και κάθονται όλοι υποτίθεται οι οπαδοί και κάθονται και το κοιτάνε. Πάμε, κοιλιά θα κάνουμε. Φύγε, επόμενη γραμμή. Λοιπόν, να είσαι καλά. Βολίδα, πολύ ώρα μην μιλάτε. Καλημέρα. Γιάννη, γραμμή, πάμε. Εσύ έχεις το πρόσταγμα. Πώς, τι? Εσύ έχεις το πρόσταγμα. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Καλημέρα. Άιντε, πάμε. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Γεια σου Κώστα. Έλα, φίλε. Αεξής από Λιτόχωρο. Αεξής από Λιτόχωρο. Έλα, ακούμε. Ναι, πάμε, φίλε, ναι. Πάμε, γαμωτό. Δεν μου λες, ρε Κώστα. Πάμε. Είπε κάποιος πριν ότι η ΑΕΚ χαρακτήρισε την ΑΕΚ χάρτινη. Ναι, χάρτινη. Γιατί δεν του λες ότι εδώ και τα δύο πρώτα χρόνια... Χάρτινο που πρωτάθλημα, σου είπε. Όχι, χάρτινο, ναι, όχι, τη χαρακτήρισε χάρτινη. Σαν ομάδα, σαν σωματείο. Δεν του είπες ότι τα πρώτα δύο χρόνια που ανέβηκε από τη Β στην Α, χάνει με χειρουργείο στην Τούμπα... Με πέναλτι στο Σιμόες το 90 για να γίνει το 1-2. Με γκολ που έχει βγει η μπάλα μισό μέτρο out, ένα μέτρο out. Τρία μέτρα από το Λάιτσμαν. Και δεν το δίνει ο Λάιτσμαν. Τους τα είπαμε αυτά. Ο ΠΑΟΚ 2-1. Τους τα είπαμε αυτά. Ναι, και τη λέει χάτινη. Και μετά έρχεται ο τελικός που βάλει το 3 γκολ offside το Ενρίκε. 3 γκολ μέτρα offside το Ενρίκε και τη λέει χάτινη την ΑΕ και παίρνει κύπελο. Και έρχεται μετά το πρωτάθλημα στην τρίτη χρονιά της ΑΕΚ στην ΑΕΚ Εθνική. Που παίζει στο πρωτάθλημα μέσα ο ΆΚΑ και παίρνει κόκκινο Ραούχο στο 10. Που αν γινόταν αυτό στην Τούμπα θα μιλούσαν για σφαγείο, χειρουργείο, δεν ξέρω από τι. Και παρόλα αυτά χάνει από την ΑΕΚ. Και πάμε στο δεύτερο γύρο που παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και παίρνει ΑΕΚ ένα σφύριγμα και παίζουμε εδώ ρε Κώστα.
Αν ο Κομπίνης δεν ήταν ο διατητής του τελικού στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-1 στο Βόλο, υπήρχε περίπτωση να ακυρώσει τον γκολ του ΠΑΟΚ? Αν δεν ήταν ο ίδιος διατητής που είχε κατακυρώσει το 3 μέτρα goal offside. Εγώ λέω καμία περίπτωση δεν υπήρχε. Θα έδειχνε σέντρα. Ό,τι και να το λέει ο Λάιτσμαν. Και είναι χίλιες φορές υπόλογος ο Λάιτσμαν που βλέπει τον Μαουρίσιο να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και σε θέση offside και να μην το σηκώνει. Απλά θα πρέπει μετά να το ακυρώσει ο διατητής. Που πάλι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί δηλαδή, αν ο υπόπτης σήκωνε τη σημαία. Ναι. Που ήταν χρέος του, γιατί είναι ένα μέτρο offside καθαρά. Μέσα την offside το Μαουρίσιο. Ναι. Ναι. Κοίταξε, οι παοξίδες διαμαρτύρονται στο γεγονός ότι άλλαξε η απόφαση. Δεν διαμαρτύρονται για τον γκολ. Πολλοί παοξίδες μπορεί να λένε ότι το γκολ είναι κανονικό, αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι το γκολ είναι offside. Εντάξει, εγώ λέω ότι το γκολ είναι offside. Τρελαίνονται όμως ότι επειδή το κατοκυρώνει και οι δύο, μετά αλλάζει η απόφαση. Δεν φωνάζουν για τον γκολ αν ήταν ή δεν ήταν. Φωνάζουν γιατί αλλάζει η απόφαση. Το γκολ ήταν offside και το λέω εγώ. Έτσι με χαλάει, Κώστα. Ναι. Η αντιμετώπιση ως προς το όνομα της ΑΕΚ. Την ΑΕΚ εδώ και 3 χρόνια, μέση Ντούμπα, τα 2 πρώτα την έχουν σφάξει κυριολεκτικά η διατησία. Φέτος τη φάξανε και στο ΆΚΑ με την κόκκινη στον Αραούχο στο 10. Ο οποίος Αραούχο κάνει ό,τι του κάνει ο Σαπράνο. Απλά τα αποδίδει με το. Δηλαδή το 1/10. Ο Σαπράνο πρώτα τον κάνει φάουλ με το σώμα, με το κορμί, με τα κλωτσιές του δείχνει. Και τα αποδίδει στο τέλος. Γιατί δεν αντέχει. Και έχει το θάρρος ο διαιτητής να του δώσει κόκκινη μέσα στο ΆΚΑ, στο 10ο. Στον Αραούχο. Και στο Σαπράνο δεν του κάνει τίποτα. Και το μυστικό ξέρεις ποιο είναι. Μα γι' αυτό φάγανε τον Ζαμπράνο από τον ΠΑΟΚ. Γιατί του λένε ρε ηλίθιε. Ναι, αλλά είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός ότι είναι χάρτινη η ΑΕΚ. Την έχει 3 χρόνια, την περνάς χειρουργείο στην Τούμπα. Έχει πάρει ένα κύπελο με 3 μέτρα offside. Και τη λες χάρτινη. Έγινε φίλε για γαρά. Okay. Και τη λες λέει χάρτινη. Μάλιστα. Ραβ. Ναι φίλε. Άκου λίγο. Λοιπόν, άμα πήγες με αεροπλάνο, θα έρθει το αεροπλάνο. Μ' ακούς? Τι λέει? Παρακάτω. Άμα πήγες με αεροπλάνο, θα έρθει το αεροπλάνο. Ναι. Και θέλω να πω επίσης ότι προκαλώ οποιοδήποτε αξίγητη τον Καστοριανό τον αξί αυτό που έβγαινε και έλεγε την ΑΕ, τα χάρτινα και τα πράγματα και τα τέτοια. Θέλω να πω ότι δεν, εγώ τον γκολ ήταν offside. Ωραία. Ούτε πανηγύρισα πέρσι το κύπελο που ήταν offside το goal. Αλλά θέλω να το πω ότι έκανε στο τελικό πέρσι αυτός. Που δεν έδωσε πέναλτι καταρχήν. Ένα πέναλτι δεν έδωσε. Και το άξιζε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Γιατί από μια, πώς το λένε, γκέλα του, έβαλε ένα σούτ ο Κοδόμος, ένα σούτ από 300 μέτρα και ο Γλύκος το όπινιξε. Κατάλαβες τι έγινε. Χάρτινη ΑΕΚ. Επιστήμονες όλοι. Του ΠΟΚ. Καταλάβατε. Καταλάβατε όλοι. Μην ξαναπάρει σήμερα, αύριο πάλι. Γεια χαρά. FM ΠΑΟΚ και έτσι. Έτσι. Καλημέρα. Μην ξαναπάρει σήμερα, αύριο. Έλα φίλε. Καλημέρα φίλε. Έλα Κώστα. Ναι. Έλα μ' ακούς. Σ' ακούμε φίλε. Ναι. Πριν ήμουν, με έκλεισες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σου είπα για τα επεισόδια που γίνανε πάνω στο Πανταλίμωνα. Ναι, σου είπε πάλι ο ηχολήπτης ότι επειδή είναι επώνυμη καταγγελία. Πρέπει να είναι επώνυμη. Πρέπει να είναι επώνυμη, να πάρεις τηλέφωνο. Εντάξει. Να μιλήσει με τον ηχολήπτη, να σε πάρει ο ηχολήπτης πίσω και να τον πεις. Ναι. Μην κλείσει το τηλέφωνο τώρα. Ναι. Συνεννοήσου ρε Γιάννη να τον πάρεις εσύ. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Και σε εσένα και στο Βασιλή. Καλώς τον. Καλημέρα, μόνο λίγο φώναζε. Φώναζε, δεν σε ακούμε, ναι. Ναι, λοιπόν. Για το, ο ΠΑΟΚ το πήρε άξια το κύπελο, έτσι. Το πήρε πανάξια, ναι. Πανάξια. Αλλά όπως είπε και ο Βασίλης πριν, η διάρκεια μετράει. Ναι. Και να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Πού κέρδισε, Κώστα, για πες. Πού κέρδισε. Δύο μάτια στον Ατρόμητο, κάλπικα 6 πόντι. Στη Λάρισα κέρδισε. Στον Απόλλωνο δεν κέρδισε. Δεν ακούγεσαι, ρε φίλε, καθαρά. Στη Λάρισα κέρδισε, λέω. Βγάλει τα hands free, ρε φίλε. Στη Λάρισα κέρδισε, στον Απόλλωνος Σμύρνης κέρδισε. Πού πήρε δικαιώματα. Καλά, και η Άκη τα κέρδισε όλα. Στα Γιάννενα κέρδισε, στην Τρίπολη κέρδισε.
Γιατί ο Πάουκ Σταγιάννη τι έκανε εκεί, έπρεπε να φάει μείον 6 πόντους, 100 πόντους έπρεπε να φάει. Και απόβαση έκανε, τα διέλυσε όλα. Αν τα πάρει όλα, θα μάθει. Τι απόβαση έκανε, τι διέλυσε, ρε. Φιλικό μάτσε έκανε, θα τιμωρηθεί σε φιλικό μάτσε, τρεμα τρελάνει τώρα. Ανοίξαν τις ποδάρες σου στα Γιάννενα σαν τη φόν σου στο κορίτσι με το άλογο και έβαλε 3 γκολ στο 25 λεπτό. Πρέπει να τιμωρηθεί με μείον 6 βαθμούς. Αφού άλλος. Πώς θα τιμωρηθεί. Αφού του λέει πάρ' τα εισιτήρια, μπες τζάμπα, μπες μέσα τα. Τρελή είστε, ρε. Οι οπαδοί εκεί δεν μπήκαν. Τι οπαδοί, ρε. Ο Χριστοβασίλης άνοιξε τα πόδια σε λέω τώρα. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Μπήκαν στην πόλη χωρίς εισιτήρια, του άνοιξαν τις πόρτες. Δεν πρέπει να τα καθαρίζει αυτά για να πάρει πρωτάθλημα. Τι να καθαρίζει. Ποια να καθαρίζει. Τα μάτς με τον Απόλλον Σμύρνης, με τη Λάρισα. Και τι, κάθε μάτς θα τα χωράει, τι είναι. Δεν έχει ομάδα. Η ΑΕΚ τα έπαιξε τα μάτς όλα και τα καθάρισε αντρίκια, καθαρά. Είχε και τύχη, είχε και τέτοια, εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, πήγανε και παιχνίδια που και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απίστευτα. Πολύ. Αυτό, ομάδα δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Πες το. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει, ενώ η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να κλέψει. Άλλο στήλο ένας, άλλο στήλο άλλος. Αυτή τη στιγμή αντικειμενικά τον πάω και ένας μέσος φίλαθλος τον βλέπει πιο άνετα να παίζει ποδόσφαιρο. Ναι, εσύ δηλαδή... θέλεις ακόμα προσθήκες πολλές ναι. Για να παίξεις λίγο ένα θελκτικό ποδόσφαιρο. Από τον αγώνα που έπαιξε στο 0, τον επαναληπτικό στην Ουκρανία, από εκεί και έπειτα μέχρι και τον τελικό της προηγούμενης εβδομάδος, είχες μια σταθερή πτώση. Σαν ομάδα. Δεν μειώνει την αξία σου για το πρωτάθλημα και για οτιδήποτε εικόνα έδειξες μέχρι τώρα. Εντάξει, και πολύ ελληνικό στοιχείο η ΑΕΚ, εντάξει, δύσκολα και του χρόνου, αλλά με προσθήκες σωστές, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Δεν ξέρω τι. Ακριβώς, άμα ξέραμε το μέλλον, ρε παιδιά, δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν είναι δυνατόν. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά. Καλημέρα, παιδιά. Γεια. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Επόμενος φίλος, ναι. Έλα, φίλε. Λοιπόν, πάμε στην καταγγελία. Τώρα έχουμε τα στοιχεία, πες ό,τι γουστάρεις. Στάθη, λέγει. Λοιπόν, έγινε στον νέο Παντελήμωνα στο μαγαζί. Σε ένα μαγαζί είχαμε. Άμα δεν ξέρει το μαγαζί, ρε Στάθη. Ποιο μαγαζί. Έλα, ρε Ραπτόπουλο, τώρα χέσε με. Σε χέσω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Εγώ Αριανός είμαι. Αριανός. Έχω φίλο όμως ΑΕΞΗ, ο οποίος με είχε καλεσμένο εκεί πέρα. Τα είπαμε αυτά, ρε φίλε. Πάμε στην καταγγελία εδώ. Έτσι. Ναι. Μπήκαν εκεί πέρα κρανιοφόροι. Κρανιοφόροι. Σπάσαν το μαγαζί. Πιανού. Το μαγαζί είναι διαλυμένο. Γιατί το σπάσαν όμως. Γιατί το σπάσαν. Εσύ ραπ. Πού να ξέρω, ρε φίλε, δικό μου το μαγαζί. Άμα σπάσουν κανένα μαγαζί δικό μου, δεν ξέρω γιατί το σπάσαν. Γιατί το σπάσαν, ναι. Ποιοι το σπάσαν και γιατί. Ναι, το σπάσαν παοξίδες, εν τω μεταξύ είναι οι τρεις. Ναι, Στάσου, γιατί το σπάσαν, μπορώ να μάθω το λόγο. Γιατί εμείς είχαμε ένα. Φαντάσου, εγώ είμαι Αριανός. Πέργαμο, τι βρε. Βρε, σκαλώσαμε. Βρε, Αριανός είσαι. Οι παοξίδες, γιατί σπάσαν το μαγαζί. Ναι. Ναι. Εκεί είχαμε μια συνέβρεση. Να βρεθούμε με γυναικόπαιδα την Πέμπτη το βράδυ. Να φάμε, να πιούμε και. Να φάτε, να πιείτε γυναικόπαιδα την Πέμπτη το βράδυ. Ωραία. Ναι. Ήρθαν εκεί πέρα οι παοξίδες. Ναι. Από Κατερίνη και Θεσσαλονίκη. Ωραία. Το σπάσαν το μαγαζί. Για ποιο λόγο. Ολοσχερός. Για ποιο ολοσχερός. Λόγο. Το μαγαζί είναι διαλυμένο. Ναι, ρε παιδάκι μου, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Εσύ για ποιο λόγο λες, ρε Ράπτο. Ρε, εγώ θα πω. Εσύ θα με πεις ποιο λόγο. Για αντίπεινα. Τι αντίπεινα. Αφού μπήκαν μέσα με κράνη. Ναι. Αντίπεινα, άρα τους κάναν κάτι άλλοι πιο μπροστά. Αυτό θες να πεις. Τι κάναν οι άλλοι. Μπήκαν μέσα, ξέραν ότι έχουμε. Έχουν αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί. Οι αεξίδες. Οι αεξίδες πήγαν στο μαγαζί με γυναικόπαιδα και κάνανε συγκέντρωση με τα γυναικόπαιδα. Ναι. Ναι. Ξέρανε οι. Άρα λες. Μην το πω αλλιώς. Ναι. Ναι. Και ήρθανε με αυτοκίνητα. Ναι. Και είναι τώρα 7-8 άτομα από ό,τι ξέρω στο νοσοκομείο με. Πολλά τέτοια. Δηλαδή τώρα λες αντίπεινα. Τι εννοείς με τη λέξη αντίπεινα. Ρε εσύ, σου λέω ότι έχουν ράματα και η μία ομάδα και φύγε, η άλλη. Φύγε, φίλε, είσαι ορισμός του βλάκα. Φύγε, φύγε. Έχω βλάκες ακροατές, αλλά εσύ έχεις ξεπεράσει κάθε όριο. Σε πήραμε και τηλέφωνο. Πω, 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 πω. Καλά σε κάνε και σπάσαμε το κεφάλι σου.
Δηλαδή τέτοιο κεφάλι και εγώ στο έσπαγα. Όχι πάω οξύδε, ό,τι και να ήταν έπρεπε να σα σπάσουν τα κεφάλια να ησυχάσουμε. Α, τα διάλογα βραδιάτικα. Με έβγαλε τα. Τη σπλήνα με έβγαλε από τα ρουθούνια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά σα κάλα και σα δίρα. Να γεια σου τα χεράκια μου. Κράνη είχαν, τι είχαν. Τα διάλογα βραδιάτικα. Καλημέρα ρε φίλε. Γελάει. Καλημέρα ρε φίλε, ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Με έβγαλε τα σηκώτια από τα ίντερα μέσα. Λέγε ρε φίλε. Ακούγομαι. Πεντακάθαρα, ναι. Όσοι είστε στην γραμμή θα μιλήσετε όλοι. Άλλοι μην καλείτε, ναι. Παρακαλώ. Ωραία. Είναι έξι, καλημέρα, έξι, ναι. Ναι. Κώστα, θέλω να σα κάνω μια ερώτηση, μια παρατήρηση. Κάνε πόσε παρατηρήσει θε, αρκεί να καταλάβω τι θε να μου πει. Ναι. Όχι, θες, θα τον προηγούμενο δεν θα είμαι. Πόπο μου βγάλει την ψυχή. Ναι. Λοιπόν, σχετικά με την περιχάρτηση του πρωταθλήτρια και τα λοιπά, γιατί το φλαράκι δίπλα είναι Αργιανός και δεν τα παρατηρεί όλα αντικειμενικά, να τα τάξει. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να μην έχει την αντικειμενικότητα. Ναι, ναι. Φυσικά. Ωραία. Λέει για τον Βόλο πέρσι, λέει και εσύ, παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν πετάς την ατάκα, ας πούμε, να το πεις, ότι στην ίδια φάση ο Κομίνης που τόσο αγαπάνε πια δεν δίνει πέναλτι που είναι από τα κάμπια. Αυτό το πέναλτι πότε έγινε, ρε παιδιά, για να καταλάβω πότε έγινε αυτό το πέναλτι. Άμα δει το πέναλτι του Βόλου. Θα σου πω, θα σου πω. Άμα δει τη φάση του γκολ, το offside, τον γκολ του Ενρίκε, στη σέντρα πάνω, όπως βγαίνει η σέντρα, η μπάλα περνάει πάνω από τον Κρέσπο που του γίνεται πέναλτι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε πέναλτι εκτός φάσης, η μπάλα είναι αλλού. Όχι, είναι εντός φάσης, βγαίνει η σέντρα, νομίζω λέω ότι βγάζει. Κοιτάει ο Κρέσπο για κεφαλιά. Εδώ ο Κρέσπο δεν μπορεί να πιάσει κεφαλιά στην άμυνα. Όχι, Κώστα, όχι. Κάτι κάνει τη Σάμψα, λίγο πάει να μπει στη φάση και το κρατάει ο Σιμώσα. Άμα δει το βιντάκι είναι 20 δευτερόλεπτα, το καταλάβει αμέσως. Δεν χρειάζεται. Α, το δούμε εντάξει. Επίσης, τη γνώμη σου λίγο για τη συγκεκριμένη φάση που δεν συζητάμε ότι είναι offside. Ναι. Αυτή είναι με το offside το Βόλο, γιατί φαγωθήκαμε πια. Ναι. Αν πιστεύει ότι είναι μια εύκολη φάση για τον επόπτη, ή έτσι πω κάνουν ανάποδη κίνηση οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή άμα έχει δει το replay, για μένα δεν είναι τόσο απλή φάση. Μιλάς για τον goal του Βόλου. Κοίτα, επειδή κάνει λέει ανάποδη κίνηση. Ναι. Πάει προς τα πίσω, ναι. Ναι, είναι τον μπρος πίσω, δεν είναι εύκολη. Είναι πιο εύκολη φάση από τη φάση του Μαουρίσιο και τα λοιπά φέτος. Συμφωνώ, ένα λεπτό που θα τελειώσω και αυτό και θα σα αφήσω να πω γι' αυτό. Και εσύ είναι το γεγονός ότι κανείς δεν το λέει. Βέβαια ότι ο Καλφόγλου, πώς το λέγαμε την επόμενη, παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε άνθρωπος, ναι. Παραιτήθηκε. Ναι. Σε αντίθεση με τον Κομίνη, γιατί ερχόμαστε στο μάτι του Τούμπα στο φετινό που τίνει. Ο οποίος συνεχίζει κανονικά. Σωστό. Όχι απλά συνεχίζει κανονικά. Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Σωστό, έχει δίκιο. Αυτό είναι το φράσο. Όταν μιλάμε για απόκτη μας, λένε γραφικούς. Δεν έχει να κάνει με το ποιο κερδίζει, ποιο νικάει κτλ. Όλα αυτά τα οπαδικά. Έχει να κάνει με τη μέσα στα μούτρα μα η κοροϊδία όταν ορίζουν. Ενώ ο Καλφόγλου άνθρωπο του Ρόλου λέει: έκανα λάθο, παρετούμε ένα χιλιαρικάκι 800-700 το μάτς που θα έπαιρνε, τα θυσιάζει γιατί για αξιοπρέπεια. Χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο φυσικά. Και ένα ακόμα, τη φάση του Μαωρίτσιο φέτος. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολη φάση. Συμφωνώ ότι και εγώ σαν πόξη, μάλλον ο ψάρι θα έδινα αν ήμουν είτε κομίνη είτε ο επόπτη, δεν ξέρω πώ λέγεται. Σαν φάση είναι πολύ δύσκολη. Η αλητία όμως δεν είναι εκεί, Κωστή. Μ' ακούς? Ναι. Η αλητία είναι στο ότι, okay, όπως ήταν η φάση εξ αρχής, δεν σήκωσε σημαία ο βοηθός, ο διαιτητής δεν το ακυρώνει, γκολ. Φεύγουν προς τη σέντρα και οι δυο. Η αλητία εκεί ξεκινάει, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι που και οι δυο αρχίζουν και αντιλαμβάνονται την πίεση. Την πίεση από τα κατευθυνόμενα ΜΜΕ. Θα του κάνουν. Ποια πίεση ΜΜΕ, ρε. Ο Κοκαλιάρης. Το γκολ είναι offside, δεν είναι. Αυτό είναι πολύ δύσκολη φάση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό δεν σε νοιάζει εσένα. Ναι. Για μένα δεν είναι ψάρι, αλλά εγώ από αυτή δεν μπορώ να είμαι τόσο αντικειμενικό. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι δεν είναι, μα έχει πήρα μια απόφαση. Μια πολύ δύσκολη φάση. Ναι, είναι ή δεν είναι. Ξεκινάει μετά. Ορίστε. Είναι ή δεν είναι. Αυτό δεν καταλαβαίνει. Ότι για μένα όλο το ζήτημα είναι ότι ξεκινάει, παίρνουν μια απόφαση. Σωστή λάθο την παίρνουν παρόλα αυτά και συμφωνούν και οι δύο. Ωραία. Και ύστερα ξεκινάει η αλητία και η πίεση ψυχολογική τη ΣΑΕ προς τους δύο. Εκεί παίζει box. Εκεί παίζει box. Ο αδερφός του πώς το λένε, ο Κοκαλιάρης, πώς το λένε, ο Θωμάς ο Μητρόπουλος, παίζει box με τον Γραμμένο. Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό δεν μιλάει ο Σαββίδης τον Γραμμένο, γιατί στο box τη έβαγε από τους Μελισσανίδη τον Ταβαντζή. Πάμε πέμπτος από το τέλος. Είναι σαν να βάλει σε μένα να παίξω box με τον Στέφανο. Πώς να γλιτώσουμε από τον Στέφανο. Γλιτώνεις, δεν γλιτώνεις. Ο Ιδωμούσκαρο. Ο Δήμος από το περίπτερο. Ο Σωσίας του Μπένι Χιλ. Ξάδερφος του Χιλιτίδη. Μας στέλνει χαιρετίσματα. Ο Τρολομαγνήτης φταίει, λέει. Να τον κάνει συντήρηση. Συντήρηση. Το Τρολομαγνήτη. Ναι, είναι τώρα να τον περάσω σέρβις να τον κάνω. Καλημέρα. Πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχήν ναι, ξεκινάμε την κουβέντα μας από λάθος δεδομένο και από λάθος βάση. Πάμε στα σωστά. Ναι. Λοιπόν, να μιλάνε Αεξίδες και Παοξίδες σήμερα, κατά πόσο ήταν το γκολ του ΠΑΟΚ, αν ήταν offside το φεξινό κύπελο, αν φέτος ήμασταν καλύτεροι ή οτιδήποτε. Όλα αυτά δεν θα είχαν καμία αξία στην κουβέντα μας για ένα απλό λόγο. Αν απλώς γινόταν το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα. Καμία σημασία δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, παιδιά. Καμία σημασία. Θα είχαν τελειώσει όλα τότε, θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα χαλαρά. Θέλεις να πεις ότι με νίκη του ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό θα κατέβαινε και πολύ. Θα κατέβαινε και στον Αστέρα και δεν θα είχαν και ο ΠΑΟΚ, θα ήταν πολύ πιο άνετα. Τίποτα, πια Τρίπολη ρε παιδιά. Τίποτα δεν είχε γίνει. Τίποτα. Θα έρχονταν χεσμένοι γιατί θα είχαν φάει άλλοι τα τέσσερα και θα λύγανε κιόλας. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν. Ο Γαύρος είναι ο πρωταθλητής και φέτος. Το κέρατό μου μέσα και καθόμαστε και τρογόμαστε. Παοξίδες και αξίδες, ποιος είχε δίκιο κτλ. Οι Γαύροι τραβάνε σόρι και όλα στο πουλάκι τους. Να μην το πω. Το πετσάκι που λέγαμε κάποια στιγμή. Το μεσημέρι το λέγαμε. Το ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά θέλεις να πεις ότι ο Ολυμπιακός με την τακτική του αδείχνει, εφαρμόζει το Διέρη και Βασίλη Βεσάλου, ναι, δύο επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ο οποίος είναι τραγικός παιχτικά. 5 προπονητές, 18 παίκτες μαλωμένοι, 38 λάθη, 58 άπειρες αποφάσεις και ακούμε και διαβάζουμε και κάποιες ρεπόρτες του Νικόλα Κόπτη. Ολυμπιακός, παιδιά. Ότι θα έπαιρνε και 10 πόντους πρωτάθλημα πριν, ναι, γιατί έτσι ήταν το πιο τέτοιο. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πολύ απλά το πρωτάθλημα το διεμβόλησε τελείως ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ παίζοντας εκείνο το παιχνίδι, όχι παίζοντας, απλώς δεν γινόταν το παιχνίδι, θα είχε τελειώσει τα πάντα. Ποια είναι η ευθύνη του ΠΑΟΚ γιατί δεν έγινε το μάτσο? Σχεδόν καμία. Δεν λέω καμία. Γιατί σαν εταιρεία, ο ΠΑΟΚ τι έκανε? Πήρε και είπε εξονυχτικός έλεγχος. Τα πάντα όλα να μην περάσει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα. Η Τούμπα είναι εκκλησία στο κομμάτι του, δεν πετάμε μέσα τίποτα. Βρίσκεται η ταμιακή μηχανή, σημάδεψε άλλο τον Καράπαπα, αντί τον Καράπαπα βρήκε τον. Εγώ σου λέω, ναι, και να μην σημάδευε τον Καράπα και να ξεκινούσε το μάτς, καταλαβαίνουμε όλοι και συμφωνούμε ότι είχε πει όλο ο οργανισμός του Ολυμπιακού να αδράξει την οποιαδήποτε ευκαιρία, είτε αυτή ήταν στο πρώτο λεπτό, είτε ήταν στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός, εγώ μίλησα με παράγοντα του Ολυμπιακού, κολλητό του Μαρινάκη, και μου είπε τι έγινε. Επακριβώς στο λέω σε όλη την Ελλάδα να τα ακούσει. Του λέω, ρε φίλε, τι έγινε εκεί, πες μου τι έγινε. Λέει, ήμασταν για 4 γκολ. Ο χοντρός έχει δώσει εντολή. Κάντε οτιδήποτε στην Τούμπα να διακοπεί το μάτσο, κάνουμε τους πεθαμένους γιατί θα μας κάνουν το πισινό σαν το πηγάδι του Μελιγάλα. Ξέρουν αυτοί ότι δεν έχουν ομάδα. Είναι σε άσχημη κατάσταση. Είναι σε φόρμα ο ΠΑΟΚ, διαιτησία έχει πάει από την άλλη μεριά και προσπαθούν. Γι' αυτό ο Μυραλάς έκανε τις χειρονομίες, μιλημένος και ο προπονητής και το αυτό να μην γινότανε. Θα πήγαινα σε ένα κόρνερ, θα κάνα χειρονομία, ναι, κάτι θα γινόταν. Έτσι δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με τον Ήβιτς δεν πήγε στη λεωφόρο. Με το ίδιο πράγμα το έχουμε χίλιο από μένα. Αλλά η θεία δίκη ρίχνει ο άλλος το χαρτάκι, σου λέει και εσύ ΠΑΟΚ έκανε τον πεθαμένο, πάρ' την ακάτω να πούμε. Τελείωσε. Άρα λοιπόν, φίλοι ΑΕΚτζίδες, φίλοι ΠΑΟΚτζίδες, εγώ είμαι άρρωστος, είμαι αρρωστάκι, παιδιά, πρεζόνι ΠΑΟΚτζίδικο είμαι. Ναι. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι όμως πολύ απλά, αφού πέρασε και λίγο καιρό και καταγαλιάσαν όλα, ότι ακόμα καθόμαστε να ασχολούμαστε κατά πόσο το πήρε έξω χαρτιά. Όχι, επικοινωνιακά. Λοιπόν, επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά η νίκη του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ προχθές, σε συνδυασμό με την άριστη εμφάνιση που έκανε. Μπράβο. Και με το γεγονός ότι κάνει την ΑΕΚ τάνα. Ναι. Είναι το καλοκαίρι της εμπειρίας να μην γίνουν μπούκες στη τσέπη του Σαββίδη να έρθουν παλτά. Γιατί αυτό που είπε με τη Φουρέιρα, πώς τη λένε, την Πάολα, πώς τη λένε. Ναι, με την Πάολα. Με την Πάολα που πήγε εκεί πέρα ο άνθρωπος, πάνω στο κέφι του. Ευτυχώς ήταν η Κοντζάριβα εκεί που είναι τσιγκουναρού και κρατάει τα μπόσκα στα ταμεία. Ναι, okay. Και η μαγιά που δίνω εγώ συμβουλή στο Σαββίδι και στο γιο του, ποια είναι? Να μοντερνοποιήσει και να ανυψώσει το θεσμό του προπονητή. Εφόσον τον κρατάει και του λέει σε εμπιστεύομαι, να του πει το budget είναι αυτό. Κάνει τις μεταγραφές εσύ θέλεις με απόλυτη ευθύνη. Θέλεις να πεις ότι γίνε Βεγγέρ, ναι. Θέλεις να πεις ότι εμπιστεύεσαι πιο πολύ τον μπαμπά του Λουτσέσκου από άλλους οι οποίοι φέραν τον Αζεβέδο. Ναι. Φυσικά. Σίγουρα ναι. Ναι. Και εγώ συμφωνώ, παιδιά. Ναι. Γιατί ο μπαμπάς του Λουτσέσκου δεν θα φέρει σαβούρα στο γιο του. Είναι παλιά. Κατάλαβες. Δεν θα φέρει σαβούρα στο γιο του. Ναι. Ο μπαμπάς του Λουτσέσκου που έχω δει και κάτι κινήσεις τακτικές
που είναι του μπαμπά του Λουτσέσκου στον τελικό. Κάτι κινήσεις του. Πάντως τον μπαμπά πηγαίνει πιο πολύ στον προπονητή. 100%. Το δύσκολο από τα του χρόνου. Έτσι. Όπου πλέον οι μάσκες του Ολυμπιακού θα έχουμε πέσει τελείως. Ναι. Και επειδή όπως καταλάβαμε φέτος, για να μην πέσουν οι μάσκες, έχασε εγώ ένα πρωτάθλημα. Όχι για να το πάρει ΑΕΚ. Για να μην πέσουν οι μάσκες της γύμνας του Ολυμπιακού ήταν όλο το πρωτάθλημα. Παιδιά, ο Ολυμπιακός είναι βουβάλι, δεν πέφτει εύκολα. Δεν πέφτει εύκολα, αυτό σου λέω για αυτό. Μην το έχετε δηλαδή. Επειδή πάλι θα είναι πεσμένος με την έννοια ότι ποδοσφαιρικά θα είναι απαξιωμένος, θα έχουμε μία από τα ίδια και χειρότερα. Το καλό για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ είναι ότι οι απαιτήσεις των Ολυμπιακών κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα φέτος δεν μιλήσανε. Σου λέει θα κάνουμε διάλειμμα. Αν δω ότι το διάλειμμα μεγαλώνει. Ρε, εσύ την εποχή Σαλιαρέλη τη ζήσαμε και εσύ και εγώ. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει και τα λοιπά να κάνει μυρ από εκεί πέρα. Άμα είναι να χτυπήσει και τα λοιπά, θα κάψουν το ρέντι. Δεν έχει τη φιλοσοφία κανενός άλλο οπαδού. Πολύ ωραία. Φέτος με τη μαγεία αυτή την γλιτώσαμε. Λοιπόν, καταφέραν να μαλώνει πάω ΚΑΕΚ. Ακριβώς. Οι χαίρονται, έχουν καλύψει τη γύμνια τους. Το αν θα το παίρνει ο ΠΑΟΚ δεν το θέλανε, θα προτιμούσαν ενδεχομένως στην ΑΕΚ. Αλλά και δεν ασχολείται, να σου πω κάτι παλί, καλέ. Ο Νταϊφάς ο συγχωρεμένος είχε πει το εξής για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και της Λάρισας το 85 και την άλλη τη χρονιά της ΑΕΚ που το είχε πάρει η Λάρισα. Ξέρεις τι λέγανε μεταξύ Βαρδινογιάννης και Νταϊφάς. Ως μη γενόμενα. Ως μη γενόμενα, συμφωνώ. Και δεν υπάρχουν άλλες ομάδες για αυτόν τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν μπορεί να λείπει δύο χρόνια από το πάρτι ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προφανώς και την ΑΕΚ δεν την πιστεύω ότι σε έκατσε στο λαχείο, βρήκε μέσα από το λευκό πύργο, βρήκε και ένα πορτοφόλι, το πήρε και το χάρηκε. Λοιπόν, ο σκοπός ήταν ότι πολύ απλά δεν έπρεπε να θυχτεί ο Γαύρος. Και εκεί τη μέρα θα θυγόταν χοντρά. Και αφού θα θυγόταν χοντρά, ο Γαύρος καμία τύχη δεν έχει καμία ΑΕΚ και κανένα άλλο. Έφυγες. Έγινε, καλημέρα. Καλό βράδυ. Καλή σου μέρα. Επόμενη γραμμή. Μην καλείτε άλλοι όσοι είστε στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Εμείς είμαστε. Μάλιστα. Εμείς είμαστε. Άντε να πούμε σε 6 μέλη επιτροπικά official, κρύα βρίτσι official. Ωχώ. Έξι μέλη. Λοιπόν, απαντήσαμε στον Τζουκαλά από το Λαϊκό Δικαστήριο, σαν Αυτόπουλος, γιατί τόλμησε και είπε αυτός εκεί κάτω στην Αθήνα εμάς, ότι μπροστά σε αυτούς, αυτή είναι κολέγιο λέει, είναι Οξφόρδη. Είδε δηλαδή τον Ραπτόπουλο, είδε το Δήμο από το Περίπτερο, τον Παοξή, είδε τον Κρητικό τον Παοξή, και το Μάο Μάο τον Παοξή από την ΚΟ. Και λέει αυτή λέει να πούμε, μίλησε Θαρρής και αυτός πήγαινε στο Δελασάλ και εμείς πηγαίναμε, πώς το λένε αυτό το στη Χαριλάο ρε, στον Ευκλήδη Θαρρής και πηγαίναμε και αυτός πήγαινε στο Δελασάλ. Και τον απαντάω ο Λαμόδιο, του λέω δεν τρέπεσαι λίγο τα πέρσι από τον κόκαλ και έγινε βάερα. Θα έχουμε θέματα, ναι, ναι. Δεν μπορεί να μας φτάσει, γι' αυτό μας ζηλεύει. Δεν μπορεί να φτάσει το Πανεπιστήμιο Κορδελιού. Πού να είσαι Κορδελιού. Πανεπιστήμιο Κορδελιού. Βέβαια. Πανεπιστήμιο Κορδελιού βέβαια. Ναι, από το Κορδελιού. Ακούς ραπ εδώ. Έχουμε τρέλα με τις μιμήσεις σου. Γουστάρουμε πολύ μιμήσεις. Έχουμε έναν Αριανό που γουστάρει πολύ να ακούσει ψηφίδι. Ψηφίδι αν μπορείς. Ποιον από τους δυο, γιατί τώρα χθες ήρθε ο Βασίλης. Ξέρεις τι με κάνει εντύπωση, συγγνώμη, ένα λεπτό λίγο, μια παρένθεση. Ναι, ζητάνε ναι. Νεαρά παιδιά σε ηλικία ναι. Να τους κάνεις το ψηφίδι ναι. Και να κάνει εντύπωση και είναι δύο φορές μεγαλύτερο αυτό. Ναι. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν εικόνα για το ποιος είναι ο ψηφίδις. Όχι, από το YouTube τον μάθαμε να θες τον πρόεδρο της Λέσχης ή τον παλιό ποδοσφαιριστή. Εσύ, να σου πω απλά παλίκαρε, για κάποιον τον οποίο τον ξέρεις, ναι, το να σου κάνει μία μίμηση το δέχομαι σε έναν βαθμό. Το να σου κάνει μία μίμηση για κάποιον τον οποίο δεν είχες πει ποιος είναι ο ψηφίδης, αν είναι ραλίστας, αν είχε παίξει τον Άρη, ενώ το background της προσωπικότητας του ψηφίδη δίνει μεγαλύτερη αξία στη μίμησή του. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Εμείς είμαστε. Να ξέρεις ακόμα από τις ειδικάδες, προσπαθούμε δηλαδή... Ήρθα προχθές από το Χιούστον και πήγα στον αδερφό μου κάτω στα γραφεία του Άρης και του είπα αδερφέ, το 10% Καρυπίδης το δίνει. Ούτε τυρόπιτες... Έχουμε έναν Αριανό που είναι μέσα στην πίκρα, τον έχει κάνει να κλαίει από τα γέλια, να ξέρεις. Ούτε τυρόπιτες για πρωινό δεν δίνει. Φύγε! Τρίτος αυτό τέλος. Φύγε.
Μάτα μου, ρε, και εσύ τρίτο και δεν θα σα δημόσιο υπάλληλο πει θα κάνει για όλου περορία αύριο. Όσοι πήραν για όσοι είναι να μιλήσουν. Περορία, τι είναι αυτό για μα, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Εσύ θα κάνει αύριο μία τέσσερι, πώ θα κάνει. Ναι, αλλά για να είμαι σε φόρμα μία τέσσερι, ναι. Θα πάω και τη μήνυ για κούρεμα και μην το πει τον τελευταίο. Ναι, και θα πονέσει, μιλάμε το κούρεμα στην τσέπη. Πώ θα σου κοστίσει το κούρεμα τη μήνυ. Λοιπόν, η μήνυ έχει κούρεμα αύριο και θα τη βάλω. Βγαίνει κανένα πεντάρικο η μήνυ. Κάνα πεντάρι θα με βγει. Μα πώ θα σου μείνει με τα τρίκα στην κεφαλή. Τι να κάνω το σκυλάκι το καημένο. Φουκαριάρικο είναι. Α, φουκαριάρα μείνει. Όλες οι γυναίκες θα τρώνε. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Μάλιστα. Εσύ είσαι, αν μιλάς και λίγο πιο. Έλα, γράψει τρία πράγματα. Ναι. Πρώτον, όταν αυτοκαλείς αναλυτής αγώνου ποδοσφαίρου, αλλά όλος ο κόσμος ζητάει μιμήσεις και να κάνεις χαβαλέ. Σημαίνει ότι δεν κάνει καλά ανάλυση. Όχι, δεν γουστάρει ο κόσμος ανάλυση. Δεύτερον, περνάω εδώ, είμαι στη γειτονιά εδώ στο Θεράπη, έχω κάτι μπλε κάτω χαρτιού. Αναγκύπτως. Και σκέφτηκα τη χάρτινη, την ΑΕΚ. Α, τη χάρτινη. Σωστός. Ήθελα να πω, πέναλτι εκτός περιοχής, ποια ομάδα πήρε αυτή τη χρονιά. Η ΑΕΚ με τη Λαμία. Με τη Λαμία. Γιατί δεν μιλάει κανένας Ραυτόπουλη. Ρε φίλε, τι δεν μιλάει, εγώ είπα. Ρε φίλε, είμαστε συνόμοι οι εξηγιαντές του ποδοσφαίρου. Ο ένας έφερε το γραμμένο και ο άλλος έφερε τον κοκαλιάρη. Γραμμένος κοκαλιάρης 1-5. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Εμείς το γραμμένο το βρίζουμε εδώ γιατί ο άνθρωπος δεν μπόρεσε. Ο άλλος όμως κάτω ήταν πιο μάγκας να πούμε. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα του κουμπού. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή έβρισκε το σχιζοδήμα εκεί. Να προσλάβει τη χάρτινη την ΑΕΚ για χαρτί στη Μεσήμβρια στο προπονητικό. Ξεμπροσιάστηκαν στον τελικό, δεν έχουν να πούνε τίποτα. Έχουν παραδεχτεί όλη την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτόν τώρα από τη Κατερίνη τον κύριο Κώστα εκεί. Που τι λέει ότι ο Φρίγιοβιτς λέει είναι ο Τόργελε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τον έχει χτυπήσει ηλικιά στο κεφάλι. Βαρεθήκαμε να τον ακούμε. Τι θέλει, δεν είχε πει δεν θα ξαναβγεί. Όχι, άκουσε με. Εντάξει, Τόργελε δεν είναι ο Πρίγιοβιτς. Η νίκη του ΠΑΟΚ κάτω είναι πολλαπλών από πολλές πλευρές πολύτιμη. Ένα από τα ωφέλη, συγγνώμη, που ο ΠΑΟΚ έκανε. Εκτός από το ότι έπαιξε την μπάλα του, το πήρε κάτω στην Αθήνα, του βγει βλαχιά από πάνω. Έχει καλή κερκίδα. Ένα μάτς δεν φεύγει βλαχιά. Ναι, εντάξει, δεν φεύγει βλαχιά. Δημιούργησε πολλά εσωτερικά προβλήματα στην ΑΕΚ. Αυτό το τελευταίο είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα. Το ότι δημιούργησε προβλήματα εσωτερικά στην ΑΕΚ. Εδώ αξίζει να δούμε τώρα πώς θα διαχειριστεί η κατά τα άλλα άψογη. Κωστάκη, για τον χρόνο δεν βλέπω αντίπαλο πάντως. Δεν βλέπω αντίπαλο για τον χρόνο. Δεν έχεις αντίπαλο για του χρόνου. Δεν βλέπω κανέναν αντίπαλο και να σου πω και ένα. Η έπαρση είναι κακό πράγμα. Ακριβώς. Και ένα τρίτο να σου πω. Δεν έχω αντίπαλο σου λέω. Ένα τρίτο ακόμα να σου πω. Ανακοίνωσε ο Γιουργάκης, έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram πριν μισή ώρα. Άντε πάλι. Τι έκανε. Και λέει ότι σκάει βόμβα στο ποδόσφαιρο. Έχετε πεφταράς Ραπτόπουλε. Τρελαινόμαστε εδώ στη Τούμπα. Ξέρεις τι μου θυμίζουν οι βόμβες, ρε σε. Οι βόμβες. Ναι. Τι. Λέει έρχεται βόμβα και σκεφτόμαστε. Πώς. 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 Ναι. Τι. Λέει έρχεται.
γουστάρουν, πάνε στο ΑΚΑ να κάνουν ό,τι γουστάρουν, πάνε στο ΑΚΑ.